Yo! Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Strawberry Jam Podcast. Έχω σήμερα μαζί μου τον έναν και μοναδικό από τον Μαθιάτη, κυρίες και κύριοι, DJ 2NS. What Καλώς, Καλώς <laughs> 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 Κάμε φασαρία για το 2NS. Που σπίτι σας όσοι βλέπετε μαζί μας. Trademark το κάμε τελή Οπότε ναι, ε, πώς νιώθεις? Ε, νιώθω ωραία. Νιώθω καλά. Ναι, είσαι χαλαρό και light. Ναι. <laughs> Ωραίος. Ε, so, σήμερα έχω διάφορα πράγματα τα οποία θέλω να φέρω σε αυτήν τη συζήτηση. Τα οποία ουσιαστικά είναι απορίε που έχω, έχω εγώ, α πούμε, περιέργεια. Και θέλω να μάθω παραπάνω πράγματα. <laughs> so, ναι, να ξεκινήσω έτσι, ναι, αλλά... Ε, πιστεύω ότι να, να τσιλήσει πολλά ωραία, να μοιραστούμε ωραία πράγματα. Επειδή ε, μοιραστήκαμε και κάποιες εμπειρίες μαζί που το, τον Οκτώβριο είναι έχει ένα χρόνο πούμε ουσιαστικά. Σω so, κάνει ένα χρόνο που γνωριζόμαστε να το σκεφτεί. Mm. Αλλά ναι... Ε, ε, μοιραστήκαμε κάποιε εμπειρίε, so έχουμε και κάποια κοινά να συζητήσουμε. Να πούμε. Οπότε, ναι, το πρώτο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, Ένι, βασικά κάτι που ξέρω εγώ που γενικά από συζητήσει που είπαμε ε, είναι ότι ξεκίνησε να παίζει μουσική που τα 13 σου. Σωστά. Ε, yeah, σωστό. Είναι τα λόγια έγινε εντούν το πράγμα. Ε, βασικά που στα 13 μου άρχεψα να χορεύω break dance. Ε, ξεκίνησα από τα 10 μου η αλήθεια να χορεύω break dance. Yeah. Ε, γενικά ακούω hip hop, είχα έναν τηλέφωνο που είχε πάνω κάποια τραγούδια που ήταν old school, σαν το funky lover, ας πούμε. Classic. Και το battle, battle song του Red Bull το 2007. Τι όμως που άλλη φορά. Πρέπει να το φυγηθούμε για να καταλάβουμε ποιο Ήμουν μια μέρα σε ένα καφέ κάθου με κάτι φίλους μου και ένας που τους ανυψιώσεις μου είχε τη ιδέα και λέει μου «Ρεμπρο, γιατί ξεκινάς DJ» και θέλω τον κάπως σαν εξωγήνω. Ε, λαλί μου, είναι just εύκολο σε σοβαρό μιλό, λαλί μου, αφού ξέρεις να χορεύκεις, λαλί μου, έτσι έχεις το ακούς τη μουσική σου, γουστάρεις. Ε, είμαστε αθιό, είμαστε αθιό φίλοι και τον τερόν κολλητή που κάνουν τις φάσεις μαζί και έτσι, λαλί μου, να ξεκινήσεις με τον άγγελο, να κάνεις DJ. Ε, εγώ δεν συνειδητοποιούν ε? να μπούμε Μετά και ήμουν κάπως, εντάξει, οκ, ωραία ιδέα. ήταν τον καιρό που ήμασταν... Είναι κλαώσα την κάμπο, δηλαδή, ήμασταν με τα βόθια. Ξεκίνησα να πάω σπίτι και ήμουν κάπως... Επέλε, όντως, άρεσε μου η ιδέα, εγώ. Ο Άγγελος που ήταν μαζί μου, ξεκινήσαμε και ήμασταν αθιώς στην αρχή. Ναι. με κουρτίστηκε και αλλά ήταν, ξέρεις, άλλο διστακτικός. Α, ξεκινήσαμε και μαζί σου. Ναι, ε... Και ήταν ο ίδιος που χορεύκατε μαζί μου Ναι. <laughs> και που μεν με πελάρες, που βάσταμε μωρά. <laughs> 13 χρόνια τώρα μιλούμε. Άρα ναι. στα 10 σου με χορό. Ναι. Και στα 13, ενώ αν υψώσεις που σου το πράγμα. Ναι. Οκ. Okay. Ε, ήταν, ήμασταν και στο γυμνάσιο, τον τέλη τρίτης γυμνασίου. Πήγαμε στο σχολείο την επόμενη μέρα, Δευτέρα. Και είπαμε το τους φίλους μας. Κάποιοι έχω γραμμένα τα ονόματα του για να καταλάβει μέσα σε ένα τετράδιο. Αρίστε. Και πόσα εδώ και είναι ο καθένα. Ναι. Ε, και ξεκινήσαμε. Στην Ελλάδα πιάνει κάτι μεγάφωνο και ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική. Ποια ήταν η πρώτη κοσόλα που, που αγοράζει, θυμάσαι. Ναι. Η πρώτη ήταν η NS7, η Νούμαρκ. Ε, με, ήταν με μοτοράκι, ήταν με vinyl δεν μπορούσες να βάλεις vinyl να παίξεις, απλά ήταν με μοτοράκι ήταν σύστημα vinyl. Αλλά ήταν controller ακόμα, ήταν mixer και turntables. Ναι, ήταν controller. Και είναι ένας από τους λόγους που με να κάνω και λίγο Scratch μου, που γενικά γίνει η με να νιώθω πιο hip-hop να στο παίξω, επειδή το feeling, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Επειδή πώς το Τον Τζόκουιλ το ηλεκτρονικό. Μπράβο, ναι, ναι, που είναι, ας πούμε, ουσιαστικά το κοντρόλερ που λάλλεις ότι προσπαθούσε να προσπίθει το turntable και το μίξερ, ας πούμε, που ήταν mm. ξεχωριστόν equipment για όσους δεν ξέρουν τι είναι. Ενώ τούτον εν πάση ένα, άρα δίνε σου ουσιαστικά την έμπνευση ότι, α, σου ένα ερέθισμα ουσιαστικά. το feeling του ας πούμε, ναι, ναι. Ακόμα ναι. Δεν είσαι ναι. Okay. και δεν ήσες τέντρο, πολύ νιώθεις το βρυνήκι. Οκ, Άρα είπαμε 13 χρονών. Είπες μου τέλην Ναι γυμνασίου. Άρα πήγαινες προς 14, ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς. Οκ. Okay. Ναι, επειδή είμαι τζογκάος, hm, όταν ήμουν 13 ήμουν τριγυμνασίου. Τα είχα να λέω... Είμαι το νιόβρι, so ναι, πάει 14. <laughs> Ναι, ναι, <okay. laughs> ε, και λαλείς ότι άκουες hip-hop μουσική που τότε τα είχα. Ναι. Τι, τι μουσική να άκουες, ας πούμε. Εντάξει, δεν είχα πολλές επιλογές στον κοινό. Δεν είχα καν YouTube, ας πούμε. Ήμουν... Τα χρονολογία, αν μιλούμε. Ε, να θυμώ χρονολογία. Το μόνο που θυμώ είναι ότι το πρώτο μου τηλέφωνο έπιαλό μου έπειτα τη Δημοτικού. Και είχα πάνω επί 3, μπορούσα να βάλω μουσική πάνω. Και ήσουν Τι Δημοτικού, ήσουν 10 χρονών. Ας πούμε, ε, 9, με, ναι. και τώρα είσαι 24, άρα πριν ναι. 15 χρόνια, άρα 9, ας πούμε. Ναι. Οκ. Okay. Ε, Τι μουσική να ακούω, ας πούμε, πάνω στο τηλέφωνο, ήταν τα τραγούδια που έρχονταν, ας πούμε, ξέρεις που τα έβρισκαν κάποιος που κάποιον, και με ε, είχα Chris Brown. Ε, και τα άλλα τα τραγούδια που σου είπα, δηλαδή μπορεί να χάσει όλο τραγούδια μόνον στο μου. <ΣΡΟΟ> ναι, και τότε έπρεπε να σβήσεις τραγούδι για να... Ναι, για να φτιάξεις άλλο. Μπορεί και κάποιος να σου έλεγε, εσύ το στέλνω μόνο, εγώ το έχω. Α, ήταν το γίνοντας. Ήταν το γίνοντας, ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> so, ναι, άρεσε και μου να ακούω Αγγλικά, ας πούμε. Είχα τούτο το πράγμα, τον τρόπο που μιλήσεις. Και γενικά με την πορεία μου σαν DJ, ας πούμε, έφτιαχνε μου ασυναισθήτα να παίζω Αγγλικά, ας Οκ, okay, όμω hip hop ή αγγλικά. Επειδή η αγγλικά μπορεί να μπορεί να είναι ξένη μουσική, αλλά μπορεί να μην ήταν απαραίτητα hip hop, α πούμε. Hip hop. Ε, Φυσικά τότε, αν μου λέτε για Chris Brown τότε, για, για να με συγχυστούμε κιόλα κάποιο που να τα ακούσει τώρα, τότε ήταν η εποχή που ο Chris Brown ευκάλε το Runnit, α πούμε. Ε. So, yeah, το Runnit, ναι, yeah, το το Yo, excuse me, miss. Ναι, α πούμε, που ήταν λίγο πιο RB hip hop yeah. ακόμα, δηλαδή πιο κοντά στο Κινό που έφτιανε τζιν την εποχή R&B hip hop ας το πούμε ναι. So, Πιο ναι, νίγιο, ναι, πιο νίγιο φάση ας πούμε Ναι, και ήταν, και, ήταν και διάσημο, δηλαδή το, το Run πούμε ήταν διάσημο τραγούδι ναι. του Chris Brown Τώρα ε, τουλάχιστον σε hip hop events δεν εμπολ, παίζεται επειδή anyway ήταν mainstream κομμάτι, δηλαδή άμα να πάει έξω σε ένα club ξέρω, να τα ακούσει. Mm. μπορεί αλλά ναι σε actual hip hop events αλλά ναι, τα είχα... Άρα η μουσική ήταν τι, άλλο να α πούμε, εκτό που. Επειδή ρε φίλε, πώ. δεν είχα ελληνικά, δεν είχα ελληνικά πάνω στο τηλέφωνο μου. Ο για να ακούσω μουσική ήταν. που την τηλεόραση. το τηλέφωνο. So, mm. να κλικά ακούω, ναι. Που την τηλεόραση είναι κάποιο πρόγραμμα, α πούμε, που πούμε, είχαμε το alive. Στο πούμε. Αν ήταν στο che pujame pesen aspen vanesen se pesen linkin park che pesen cindi musici cindi lora sin jo mazen la menjo musici mujame as ah oi en agua cindi lora sin musicina lischia agua pudu sarfues mu ehm o en as bidan en as marfos dan con le me tomar lei bob marley mm. e i alle me arfira hip hop ton geron ginon i dan mm. so i mm. dan geran inspiration gli amenani a fiu mo non pudu son por sa cosa musici cindi pudu telefono en, en ja cadiallo Ok. Και Τώρα που μιλήσε για του για να αφήσει σου, σου και να αφήσει σου, το όνομα, το 2NS, είναι από πού προέρχεται, δεν είναι. So, Μπορεί να μα εξηγήσει λίγο. Ε, το 2NS σημαίνει 2N. Είμαι ο Νεκτάριο, ο αδερφό μου είναι ο Νεόφυτο και ο αδερφό μου είναι ο Στέφαν. Ναι. Εντάξει, με με ρωτήσεις γιατί να βάλατε αδερφές μου μέσα. Έχω άλλα τρεις αδερφές, δεν θα το όνομα μου. Ε, ναι. Αλλά ήταν κοντά μου τον και στηρίξαμε, ας πούμε. So, ευκήγαν αυτόματα το όνομα. Τα είχα χωρίς δεύτερη σκέψη, Δεν είναι τερκάς. ήταν το 2NS, ναι. και τα αδερφιά, ας πούμε. Ναι, και επειδή ο family respect να σου πω έτσι, ή να το βάλω στο όνομα μου. Ναι, και το support ας πούμε ναι. που, που, που τους πιο μεγάλους αρφούες. Οκ. Mm -hmm. okay. Και επειδή αναφέρεις και ο Scratch και ξέρω ότι τώρα κάνεις αρκετό practice, ας πούμε και μαχεσαι mm -hmm. ε, πότε ξεκίνησε, ε, ok, οκ, ίσως πιάζει την κονσόλα 13, αλλά μόλις ίσως ξεκινήσει και okay, μόλις την έπιαες, λογικά δεν ξέρεις. Ναι. Ε, ξέρω... Ποια ήταν η πορεία σου, ας πούμε, τι πρώτα με το να να γυρεύεις μουσική, να κατεβάζεις τραγούδια, να playlist, mm. μετά ας πούμε, να τα μιξάρεις μεταξύ τους ή ήσουν κάπως να κάνω έτσι και σκ, και τον ήχο, και Scratch ας πούμε. καταρχήν ένα θυμό μου, δεν είχα καν στο μυαλό μου την ιδεολογία να το Scratch. Δεν ήξερα ότι, ότι υπάρχει μια κατεύθυνση που ασχολείται τόσο με Scratch πούμε έτσι, ότι μπορείς να το κάνεις master. Mm. Ε, ξεκίνησα με το να βρίσκω τραούδια. Ε, με όποιον τρόπο δεν μπορούσα. Α? Δηλαδή τα αυτιά μου ήταν πάντα ανοιχτά να βρω κάπου που παίζει έναν τραγούδι που πρέπει να το έχω στο playlist μου για να το, για να το βάλω στο playlist μου. Ε... και μιξάρισκα, το πράκτης μου ήταν να μιξάρω ας πούμε, δεν είχα κάτι άλλο να κάνω πράκτης. Έκανα λίγο πράκτης scratch, αλλά ήταν κλειστά τα μαθηκιά μου μπορώ να σου πω,

ή το ποιόν άλλον ήταν, ε... το echo out, το ec -out που... με το fader με το φader που το με, τραβάς σειρά, ναι. Ναι. Και, το... και το flagger αμαυκαλί σταθκιό την υπά. ίδια ώρα, ναι ναι ναι. 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 Τούτο ήταν, ήταν old school τρόπος να κάνεις τα fx πριν να υπάρχουν πάνω στα ναι. controllers και στους μύχτες all ready όπως υπάρχουν τώρα mm -hmm. που ουσιαστικά κάνουν και τη δουλειά του DJ πιο εύκολη ναι. επειδή τότε έπρεπε να κάνεις practice για να μάθεις τα fx τα οποία ήταν αναγκαία θεωρητικά. Τουλάχιστον εντάξει, εγώ εντζέ ήμουν που τότε να ασχολούμαι με το κομμάτι τη μουσική, ενώ σαν να παίζω μουσική, σαν DJ α το πούμε. Αλλά η λογική μου λέει μου ότι επειδή δεν ήθελε να υπάρχει μια μονοτονία στο μιξάρισμα, έπρεπε mm. να ξέρει κάποια Αχ, tricks καλώς. για να μπορεί να, mm. να. Να, παίζεις, ας πούμε, να είναι e playful την ώρα mm. που μιξάρεις, ας πούμε το φλάγερ νομίζω μπορεί να είναι και λάθος που το ανακαλύψα, δηλαδή μου κάπως «Α, ακούετε σαν το κύμα και γενικά είχα ανάγκη θυμούμε να έχω εφέ βάσει κοσόλα μου πάρα πολλά, γιατί δεν είχε κοσόλα με εφέ και κάπως «Α, θέλω κάποιες κοσόλες τώρα που έχουν» και ήθελα και εγώ να έχω ας πούμε. So, <ramanly> που είχαν ήδη FX, ναι. αλλά η δική σου συγκεκριμένα είναι ενισέσω... ναι. η δική μου ευκήγη 9, δεν ξέρω αν ε, βασικά λογικά είσαι μίξερ που είχα στην ΕΦΕ μου το 9, το 12, εγώ. Ναι, και έφτιαξαν και που είχαν πάνω... Ναι, 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 ήταν ναι. τεχνολογία, ήταν... ναι. κάτι άλλο που είπες πριν, που ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το πιο βασικό πράγμα που έκαμε ουσιαστικά ήταν ότι τραγούδι να ακούσεις και λες το έχω πούμε, πρέπει να το παίζω, όταν παίζω έξω πρέπει να ανανά ας πούμε. Ε, δίκη ουσιαστικά, το <σομίως> λεγόμενο <σομίως> δίκη. <σομίως> Όμως τότε δεν είχε σαζάμα ας πούμε. <σομίως> <σομίως> και το YouTube ήδη τότε ήταν σε πολλά αρχικά του στάδια. So, πώς θα βρίσκες τη μουσική σου. Συνήθω αναράζαμε κάπου, ας πούμε, κάποιος ήταν ο πιο ψαγμένος, Mm. Και είχε mm. πάνω στο κινητό του, ας πούμε. So, έπιανε στον πουγοντά και λάλε στον μπρο και να εγώ έχω ε, αλλά τώρα μιλούμε για λίγο πριν να το DJing. Yeah. Μετά, ας πούμε, που ξεκινήσα DJing, το μου. So, μπορούσα να μπω YouTube, να βρω τραγουδικιά, να κατεβάσω. Ε, αλλά με τον είμαι ότι πρέπει κάποια να στα σου, που μόνα τους, ενώ σου Κάποιε φορέ βρίσκει με ένα μελίο διπολικό με κάτι Spotify ή οτιδήποτε, α πούμε, επειδή κατευθύνουσε προ έναν κατευθύνσει, α πούμε. So, με τον τρόπο που έμαθα εγώ να βρίσκω τραουθιά, είμαι κάπω, οκ, okay, θέλω να κρατήσω τούτο τον, 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 τρόπο που βρίσκω τραουθιά. Αν, αν κάποιο φίλο μου, α πούμε, ακούσει έναν τραουδί, και πει, Α, είναι ωραίο να το βάλω του νεκτάρι, το ακούσει, εγώ είναι τούτο που θέλω. Ναι, οκ. Okay. Θέλω να φτάνει έτσι στα αυτιά με τραγουδι, να το αξίζει, δηλαδή. Άμα έχω μια πλατφόρμα που μου έχει όλα τα τραγουδικά πάνω και κατευθύνει με τρόπο με τα γούστα μου, νιώθω ότι είχα την μαγεία ότι α, πολλά Ναι, που ουσιαστικά με το που με άλλωσες. Οπότε για σένα έχει άλλη αξία. επειδή εγώ τον που ακούω από επειδή είπα, έχω κάποιε απορίε, δηλαδή... Δεν μαζί για να ξέρω την ιστορία ε, τον που ακούω είναι ότι με αλώνοντα ουσιαστικά η μουσική έρχεται μέσα από ανθρώπου. και έβρισκεσαι. Σωστό. Και θέλει ακόμα και σήμερα, ακόμα και αν έχει ας πούμε, άλλα μέσα τεχνολογία, πούμε, που μπορεί να έβρεις τη μουσική, που μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, α πούμε, ε, να διατηρήσει τσίν των τρόπων του να, να καλύφτει καινούργια μουσική. Γιατί για σένα έχει παραπάνω νόημα, α πούμε ουσιαστικά. Ναι, σίγουρα κάποιο τραγούδι που να σου βάλει κάποιος και να κουρτισμένο να σου το βάλει. Ε, σίγουρα αξίζει το τραγούδι, πούμε. So, σίγουρα είναι ένα ωραίο. Yeah, σίγουρα είναι μια βάση να πούμε, να δει ναι, αξίζει να το ακούσω, α πούμε. Ναι, και α πούμε, πε ότι κάποιο, βάλε σου κάποιε που να

Άρα ουσιαστικά έρχεται το ερεθίσμα, βρίσκεσαι, τραβά σου το ενδιαφέρον και πουζάμεντοι εκεί, απλά... Επειδή εντάξει, νιώθω το και εγώ ρε φίλε, όχι μόνο με τη με μουσική αλλά με διάφορα πράγματα ότι έρχεται κάποιο, ας πούμε, μιλά σου για κάτι, εμπνέησαι και μετά πιάνεις σε υπόρρωση, ας πούμε ναι. και πάει ας πούμε, πήντες όση ώρα 7 πρωί, ας πούμε, να γυρεύκεις την ιστορία του γιντουάρτης, να γυρεύκεις, ας πούμε τα διάφορα τραούθια του και α, είπαν και το πράγμα μες τη μουσική του, να μου σημαίνει, μπαίνεις μετά η ρεύκη στο ας πούμε. So, ένα ολοκληρό πρόσθεσ, επειδή εντάξει η μουσική είναι η μουσική που είτε να πάει έξω είτε να την ακούσει μόνος σου, αλλά η μουσική είναι και κουλτούρα. So, έτσι μια μαθαίνεις ας πούμε για τον άλλον που ακούσει τη μουσική του πράγματα για είτε την ιστορία του είτε κάποια μηνύματα που θέλει να σου περάσει είτε διάφορα πράγματα. Οπότε... Ναι. ναι. Μάλιστα, άρα πού είχα μείνει. Είχα μείνει στο ότι έπιασε την κονσόλα, γυρεύκεις ε, μουσική, βοήθησε σε πολλά αρφός σου, οι δυο σου αρφούες, το 2NS το όνομα. Ε, πότε ξεκίνησε όμως μετά από έπιασε την κονσόλα να παίζει έξω. Τα πότε ήταν η πρώτη σου φορά που έπαιξε κάπου. η ε, πρώτη μου φορά ήταν σε ένα beach party ναι. Ήστερα από δύο μήνες που έφτιαξα τα πράγματα, ήταν σύντομα αναλογώς. By the way, ο Άγγελος που είπα που ήταν μαζί μου, δεν τραβάνε τελικά. μόνος του λαλί μου, να φύγω, ας πούμε, δεν να είμαστε τα μέσα να είσαι κουρτισμένος να με μου στο πάρτι, εντάξει, ήταν πολύ χωτικό, η αλήθεια ήταν πάρα πολλά χωτικό. Θυμούμαι ότι πραγματικά ήθελα να κοπούν τα ποσκιά μας. Και πόσο χωρίς σου 13 δηλαδή. Ναι, ήμουν κάπως... Αλλά beach party 13 χρόνων Όχι, δεν ήταν 13 χρόνων, ήταν 26 χρόνων και όσο το party. Καλά, πού εσύ 26 με το... Ο αρφός μου είχε με την Περίμενε, περίμενε, ένα λεπτό για να καταλάβω. Ο αρφός του Τζίνου που το πάρτι... Party... Η αρφή του. Η αρφή του <σχε> που είχε το πάρτι, είχε εντάμετον αρφός σου. Yes. Ναι. Και μέσω της αρφής του <σχερίζει> ναι. ήταν να κάνει πάρτι, σου είπε το αρφού σου, ο αρφός σου, επειδή anyway, θέλει να σε κουντήσει αφού ήθελε <σχερίζει> ναι. να σε κάνει support, που πριν, βιασουάται για το πρόσωπο αυτό. Ναι. Και εσύ Ίσως σε είναι, μπορείς να πεις όχι, δεν το σε Δεν μπορούσα να φανταστώ, πρέπει να πω όχι, δεν πρέπει να πω να πάω, θα πάω, δεν ξέρω, απλά ήταν διάδρομος ας το να δεν πήγα και παίξα. Αλλά δεν το σκεφτείες καν, ήταν κάπως... Όχι, δεν το η αλήθεια χώνου πολλά, και που ακόμα παραπάνω, να λείψει η πεζίνα από την αν Πάντω ήταν οργανωμένο το πάρτι του πολλά, στήσαν δάδε, στήσαν πράγματα, ήταν ωραία φασί. Ναι, ναι, ναι. Λάω και κοντάξει, καλά, καλά στο τέλος της νύχτας, αλλά που το άγχος μπορώ να ξέρω σίγουρα. Ναι, ναι, εντάξει, ήσουν και 13, και εννοείται ας πούμε, μιλούμε για πριν 11 χρόνια να Οκ. Okay. Άρα, και τι μουσική έπαιζες, δηλαδή, τι, τι, τι τους έπαιξες, έζητησες σου κάτι, ας πούμε, αν τα χαθελούμε και που ή... Όχι, ήταν, την φάση ήταν τον καιρόν που ήταν και πιο πολλά στη το χάος. Ναι, οκ. Σο, έπαιξα, θέλαν αγγλικά, ακούω ένα αγγλικά, είπε μου γίνος, έπαιξα τους αγγλικά και χάος, ας πούμε, έτσι φάση, το μόνο που θυμούμε. Θυμάσαι συγκεκριμένα ξέρω, ας πούμε, το Infinity, α πούμε, ξέρει το το Infinity. Μας τα γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ήταν το το τραγούδι μα τα, α πούμε. Ένα θυμούμε, ένα θυμούμε η αλήθεια. Λία χάου μπορεί να θυμούμε. Ναι, κανένα χάου, δεν το μου σου πούμε το Βερμούδα του Blaster Jacks, το Snake του Blaster Jacks. Οκ. Είχε μια σελίδα We Review και βρίσκα χάους που ήταν τα ψαγμένα τα χάους, κατέβαζα που είχαμε, ναι. Και πώς, πώς προετοιμάστηκες, τα είχα 13 χρονών τώρα, beach party, άχος λαλής. Ε, εσύ, προετοιμάστηκες. Ε, κατέβαζες, εσύ. Εσύ, αφού λαλής, έπιανες okay, έπιανε στην κονσόλα, και δύο μήνες μετά, τα είχα... Ε, κατέβαζα τραγουθιά και ό,τι Κάθε είχα... μέρα, ας πούμε, φαντάζομαι. Ναι. Α, επίσης, εξέρω, θα σου πω, ε, η αρφή μου, εδώ και μου μουσική, μια φάση. Mm.

Ε, εντάξει, λέω εγώ. Μετά όμω, οκ, okay, θα είχα να βάλω τι σκέψει μου σε μια σειρά, είναι, επειδή θέλω να έρθουμε σιγά σιγά στο σήμερα, αλλά θέλω να καταλάβω και πράγματα ενώ σου τα είχα απλά, ξέρω, γι' αυτό δύο σημασία. Γιατί για μένα είναι, είναι όντως ενδιαφέρον, ας πούμε, δηλαδή, α πούμε, ενώ για 13 χρονών, κοσόλα, πρώτα από χορό, μετά βλέπει, α πούμε, μια σύνδεση με απάντα, που για μένα ε, για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσω να εύρω για καταλάβω πώ θα έρχεται η σύνδεση. Ναι, να σου πω μια σύνδεση που πιστεύω σε πάρτι, σε σπίτια, σε πάρτι, ας πούμε, έπαιζα όλες τις μουσικές, δηλαδή έπαιζα και ελληνικά, έπαιζα και αγγλικά, έπαιζα τα πάντα. Σε τόπους που έβαλα το όνομα μου, σαν μπαρ ή οτιδήποτε, που άρκεψα που η πρώτη ηλικία να παίζω σε μπαρ, έπαιζα μόνο χίπχο. Ναι. Ποτέ δεν έπαιξα σε μπαρ άλλη μουσική, πάντα έπαιζα χίπχο. Και σιγά σιγά για το πώς φτάσαμε δαμέ που λαλείς, ας πούμε. σιγά σιγά, πούμε, ο κόσμος αρκεύκε και μάθαινε ότι α, ah, παίζει hip hop ο νεκταρής, ah, είναι η φάση του, παίζει ναι, <much> hip hop. Ναι, ναι, ναι. Και, ο κόσμος και, και, στα πάρτις που έπαιρναν στα σπίτια, το main μου ήταν τα hip hop. Δηλαδή, όλοι ξέραν μαθαίναν ότι έχει ah, κλείσει στο hip hop, ας πούμε, ο νεκταριός. Και σιγά σιγά, σιγά και ο κόσμος ακολουχή, να με ακολουθεί, να σου το πω έτσι, Α, κάνει το τούτο, κάνει το ωραία, οπότε Θέλω και εγώ να είμαι πάρτο ή τα Και σιγά σιγά και έφτια πάνω στο hip hop. Εντάξει, κιόλας η μουσική είναι ένα από τα πιο κύρια elements, ας πούμε, σε ένα οποιοδήποτε χώρο μπορεί να πάει ένας DJ να παίξει, που μπορεί να προσφέρει το vibe ουσιαστικά. So, για να μου ότι ενδιαφέρει τον κόσμο για τον που προσφέρει ουσιαστικά, σημαίνει ότι το vibe που προσφέρε ήταν το vibe με το οποίο είναι connect, α πούμε, συνδέονταν. Ναι. Και η μουσική ήταν το μέσο για να έρθετε πιο κοντά ουσιαστικά. Όπω και ο Μουελάλε πιο πριν, ότι πριν καν να ασχοληθεί, η μουσική ήταν ο τρόπο ο οποίο συνδέσουν με φίλου κιόλα, πούμε. Μπράβο. So, έκαμε και καινούργιους φίλους, φανταζούμε, μέσα από τη μουσική, μέσα από τους τόπους που έπαιζες. Ναι. Και μετά να αρκετό να πιάσεις μια ευκαιρία να κάποιον που ξέρει ότι καλά τον το, το στυλ μουσική και να βρει κάποιο άλλο, α πούμε, ξέρει σε τούτο να με ομιτσί. Και mm. παίξε ρόλο και το ότι mm. τον Τζερόν Τζίνο σε εκείνε τι ηλικίε, μπορεί να μην είναι μόνο τον Τζερόν Τζίνο, γίνεται και το ράβι το, ε, το ότι την ε, mm. So,

Τούτο ήταν δεδομένο, όχι δεδομένο, ενώ ελεά σου το α πούμε, ή απλά εκουντούσα σου το έτσι με τρόπο. Με τρόπο που δεν έφερε. Κάλεσε, ξέρω. Ναι, φέρε να μπορώ να σε πιερώσω, α πούμε. Καλά, δε. Καλά, δε. Ναι, ένα μυτσιά μα το θεωρεί. Εντάξει, πόσο χρόνο ήσουν όμω. Στην πρώτη γύρω μου 14, α πούμε, ήταν να γίνω προ τα τέλη 15. Ναι, οκ. So, άμα βλέπει η πλήστη μαχαζάτορες, ας πούμε, ή μάνατζερ ή οποιοςδήποτε, πούμε, που έτσι με μεγάλη ηλικία, μπορεί να είναι 25 χρόνων, 20 ας πούμε. Ναι. Ε, λέω σου, αν τούτος ο Μητσής παίζει, αν ενέργεια γύρω του, θέλει και το PR μέσα, ας πούμε. Και είναι προβλήματα που έχουν και κάποιοι DJs που θέλουν να αρκέψουν την δουλειά κατά ποιον τρόπο του, γιατί ξέρεις εγώ δυο σημασία στη μουσική και παίζω καλά, θέλω να παίζω καλά, ας πούμε, να μιξάρω ωραία και εσύ θέλεις με, για το ότι να είμαι PR, ας πούμε. Ναι, άρα εσύ σαν... Μαχαζά τώρα, πούμε, ο owner, ας πούμε, εν, σε κόφτει απαραίτητα για την ποιότητα τη μουσική ή για να χτίσει κάτι, ξέρω yeah. εγώ. Και όμω, εγώ φτιανώ ότι, OK, ένα αρτιό άλλο ζάμε να κάνει, α πούμε, τη φάση του όπω θέλει, εφόσον να έρθει ο κόσμο μαζί του να απολαύσει το πράγμα, εμένα συμφέρει με γιατί να έρθει ο κόσμο στον χαζί μου, σημαίνει να αγοράζουν αλκοόλ, yeah. να πουλήσω, ένα successful νύχτα για μένα. Οπότε, βλέπει ότι έχει και διαφορετικά perspectives που πιστεύω ότι συνδέονται κιόλα. Ε, μπορεί να βρεθεί ας πούμε μια μέση λύση γιατί αν δουλεύει έτσι στο short term δεν θα αντέξεις. Ε, βασικά στο short term δεν Στο long term όμως δεν αντέξεις. Ναι, γιατί δεν κάτι και είδαμε το και... Mm. τώρα που περάσαν και COVID αλλά και πριν ότι πάρα πολλοί το δεν αντέξαν γιατί απλά ήταν μια ανάλωση πω, μια ανακύκλωση ας ναι. πούμε ότι, α, ήταν, ε, τώρα είναι ε, ε, πο ε, με μπράβο. τον κόσμο του για την περίοδο να βάλουμε δάμε. Τώρα ναι. είναι πλέον popular. Ξιάσαμε τον, πάμε παρακάτω στον επόμενο, α πούμε. Ναι. Γιατί πρέπει να δουλέψει ο μαχαζί. Επειδή είναι λογικό, είναι επιχείρηση. Εντάξει, αμέσως, λένε, α πούμε. Και... Ε, εντάξει, ναι, όπω το βλέπει ο καθένα. Και πόσα λεφτά κρατά, δηλαδή δεν μπορεί να συντηρήσει την, ε... την, επιχείρηση με το να προσπαθεί να πιάσει ποιοτικό κόσμο για, και να χτίσει πιο αργά και θέλει να κάνει κάτι άμεσο. Ναι. Δεν μπορεί να τη συντηρήσει την επιχείρηση, να κάνει το άμεσο, να πούμε, και να χάσει και χτίσιμο, ναι. να το πούμε να που και ανθρώπων ναι. ε, ε, πλέον το πράγμα. Κάποιοι θέλουν να χτίζουν, κάποιοι ε, να απλά το τρέντ, ας πούμε. Ναι. Αλλά, γενικά, ουλ... Πιστεύω, ουλ να γενικά, πιστεύω, όλοι οι και να χρησιμοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε και να και δεν μπορείς να το στον το πράγμα, πιστεύω, γιατί ε, σιγά σιγά που πρέπει να φτάσεις σε αυτό το σημείο, δηλαδή, εσύ μπορεί να θεωρείς την αξία σου, ο άλλος όμως θεωρεί mm. τον mm. κόσμο σου. Mm. So mm. πρέπει να, να περάσει καιρός, να δυσκολευτείς, να δείχνει να δείχνεις τη δουλειά σου και σιγά σιγά να βγεις mm. που το πιαρελική, να μην μπορεί πλέον άλλο να σε πιάσει να σου πει θέλω και κόσμο, ας πούμε, ναι, επειδή πλέον είσαι έτσι που είσαι, ας πούμε, so, να σε πιάσει η ώρα για να σου πει θέλω σε εσένα να έρθεις να μου παίξεις μουσική. Ναι, επίσης κάτι που σκεφτούμουν τώρα σαν μιλούσε. είναι ότι είναι το κομμάτι που είπες να δείξει τη δουλειά σου. So, το να δείξει τη δουλειά σου, άμα δεν την ξέρει ο άλλο, πρέπει να το κάνει. Τώρα έχει διάφορου τρόπου. Ένα που τζίνου είναι με το να μέσα από το πιάρι λίκι μου λέει και εσύ, πάεις, παίζεις, άρα μαθαίνουσαι και είναι ο τρόπος που δείχνεις τη δουλειά σου. Όμως ας πέντε τώρα με την τεχνολογία, ε, με έναν ξανά τύχε μου ας πέντε, ξανά ακούσα από άλλους, π.χ. μπαράκια που εν, πιο, εν, εν έχουν ανάγκη να τους φέρεις κόσμο, επειδή πιάνουν κόσμο anyway ας πούμε, γιατί και απλά επειδή είναι γνωστά σαν μπαράκια και χτίσαν κάτι, Τη μουσική που να φέρουν, φέρνουν την για να βάψουν ας πούμε, το χώρο με ένα vibe την νύχτα, α πούμε. Ναι. So, ότι μια νύχτα μπορεί να είναι έτσι, την άλλη νύχτα ναι. μπορεί να είναι κάτι άλλο, α πούμε. Αλλά τσιν οι πόσα σπεθιά λέμε τον DJ. Οκ, σίγουρα παίζει ρόλο το τούτο που είπε και εννοείται πολύ το... word το of connection, mouth. Ναι. Connection, ναι. Ά, ξέρει με οτάδε, πρότεινε με οτάδε, δεν ξέρω. Αλλά ένα πράγμα που μου τύχε εμένα, όχι προσωπικά, αλλά που ήθελαμε να

Τώρα σταματήσε πλέον, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, από τη δουλειά που κάνω σταματήσαν να ζητούν τα πράγματα, επειδή πλέον ξέρουν ποιος Ναι, εν Αλλά ναι, είσαι και πέρασα φάση του mixtape. Εν τούτη φάση. ωραία φάση. Προτιμώ, και τη φάση παρά το πια ρελίκη. Προτιμώ σίγουρα να ένα ας πούμε, παρά... κόσμο, έλα να φέρεις τον κόσμο σου, ας πούμε. μουσικό, ναι. παρά σαν businessman, ας πούμε, Συστρο. σαν marketer, α πούμε, ή promoter, ή whatever θέλει να πει. Ε, και λαλή σου, οκ, okay, ανακούσουμε το mixtape και πιάσουμε κάτι που το mixtape που μπορούμε να φανταστούμε στο μαχαζί. Mm. Ναι, οκ, okay, να σε βάλουμε, ας πούμε, κατάλαβε. Που φυσικά εντάξει, ας πούμε, π.χ. στην προηγούμενη περίπτωση, δεν είμαι Θέλω να πω ψεμάτα, δεν είμαι τελειάσιρος, αλλά θυμάμαι για τον Amazing μια φορά όταν τον είχαμε φέρει Κύπρο, ότι ζητήσαμε μας ας πούμε, έστειλα το SoundCloud του που έχει πάρα πολλά mixtapes που ανεβάζει anyway γιατί θέλει ο ίδιος. Σου κάνουν διάφορα είδη mixtapes ξέρω εγώ και έχει και playlist, κάποια είναι πιο hip-hop, κάποια είναι πιο funk, κάποια έχουν διάφορα είδη μουσική, ξέρω εγώ. Σου έτσι το στυλ του που είναι ναι μεν focused hip-hop, φάγκ, κουλτούρα, φάση, ξέρω. Αλλά έχει και ένα φάσμα, ένα εύρο, που μπορεί να παίξει διάφορα είδη μουσική. Και ένα κάτι που μου αρέσει στον να με είναι ότι μπορεί να το κάνει, μπορεί να κάνει μπλέντ ένα τραγούδι που α πούμε, δεν κολλάμε τίποτε με τούτο, αλλά και... με πάρα πολύ ωραίο αλλά. ναι, θυμώ ότι είχαν ζητήσει... Είσαι μίξτε υπέτημα. Ναι, και όπου το έστειλα, α πούμε, ε, ο άλλος μπαίνει για μέτρα θεωρεί ότι α, έχει εσύ 2.000 followers πούμε, mm. στο SoundCloud ναι. Μπορεί να έχει παραπάνω από 2.000, απλά λέω ένα αριθμό τώρα. Μπαίνεις μέσα στα mixtapes, τώρα είσαι εσύ και 10, 10.000 plays, εσύ ένα άλλο. Οπότε, εντάξει, θέλεις, θέλεις, το πράγμα μετρά. Ναι, μετρά. Μετρά στο μάτι του αλλού, ότι οκ, okay, τούτος, γιατί εντάξει, Μπορεί να είναι ψεύτικο το σύστημα. Έχει πολλού που αγοράζουν του followers, και τα plays, και τα άλλα που τούτον είναι συζήτηση για άλλη ημέρα. Mm. Αλλά mm. άμα μπήχει... ήρθε που εμένα, και ο θεωρεί μέσα αν μπηγεί MBST, είναι εν, εν, ένα πράγμα που μετρά για να με εμπιστευτεί να βάλει τον amaze me. Mm. Μετά yeah. να με ρωτήσει, okay, επειδή με εμένα, δεν τον πού μπορώ να τον ακούσω. Α, πριν να ακούσει μουσική, αφού είναι να πιάει το έχει τόσου followers, έχει τόσα plays. Φαίνεται έτσι το πράγμα, μετρά. Μετά να ακούσει μουσική. Και αν αμε, μετρήσει και εκείνον, επειδή έχει ουσία η μουσική που παίζει και ο τρόπο που το κάνει, α πούμε, σαν πω και κάμε stick, ούλα τα κουμπιά. Ναι, και ο άλλο δημιουργά του εμπιστοσύνη, και ο άλλος είναι νέο και να βάλουμε, α πούμε. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι είναι κάποια πράγματα που πολλοί δεν ξέρω, δεν τα βλέπουν καν, πιστεύω. Είναι, είναι τόσο απλό όσο μπορεί να φαίνεται ότι είναι. Ναι, ε, και που σου ζητά τη δουλειά, πλέον πρέπει να θυκαλεί με ποιον έναν ό, αν ο άλλος έχει και τούτα τα κριτηρία και θέλει να ακούσει που παίζεις και να ακούσει και τα mixtapes σου και μετά να δει και πόσους followers έχεις ας πούμε, να βάλει και σκοπό, το ότι θέλω να ακούσω τη μουσική του ας πούμε, είναι πιο για να δουλέψεις μαζί του να ναι, ναι. σου την να πεις αξίζει να μαζί του. Ναι, επειδή βλέπει και ότι η προτεραιότητα σου άλλο. Ουσιαστικά. Δηλαδή η προτεραιότητα του είναι η, μουσική. Επειδή πε, α πούμε, ότι okay, εγώ προσωπικά, όταν λέω εγώ προσωπικά, μιλώ για μένα, απλά πε, πει για σένα. Α, εγώ προσωπικά η αγάπη μου είναι η μουσική. So, βάλω πολύ effort, practice, ώρε, πα στο πράγμα. So, όταν ένα στείλω, ένα, όταν ένα κάνω produce ένα mixtape, και να το στείλω του άλλου, άμα μπορεί να δει, να ακούσει την αγάπη μέσα από το πράγμα, ε, ήδη υπάρχει τσινή σύνδεση μέσα από τσιν το πράγμα. Ναι. Και έρχονται δευτερεύον το, τον business το κομμάτι, α το πούμε. Που σίγουρα μετρά, ένα ε, με λένε θα Μπορεί να είσαι ο καλύτερο μουσικό, αλλά άμα δεν ξέρει να συνεργαστεί, να, να, να δουλέψει ή να κάνει προμότων εαυτό σου προ τα έξω, αν θέλει να πιάνει δουλειέ, αν με θέλει, δεν έχει πρόβλημα καθένα κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να αγάπη σου να γίνει μουσική, αλλά θέλει να κλείσει δουλειέ. Έχει πάρα πολλού ανταγωνιστέ εισαγωγικά έξω που γιατί σε πιάω εσένα, και αν πιάω κάποιον α πούμε. Τι έχει εσύ που δεν μπορεί να το εύρω από κάποιον άλλον, α πούμε. Ναι, και κάποιε φορέ μπλέκεται το το πράγμα που λέει, γιατί κάποιο που μπορεί να δει πιο πολύ έφαση στα βίντεο. Να είναι πιο αρεστό στο μάτι κάποιου, και να πει «Α, ε, εντάξει, δουλεύει τούτο στα μύτια του, μπορεί να δουλεύει και στη μουσική του έτσι, δηλαδή αν δεν ξέρει με ο άλλος που να σε πιάει δουλειά να κρίνει κάποια πράγματα, ναι. ε, μπορεί να φάει σπόρτα για το ότι ε, κάποιο άλλο που θέλει τη φήμη πιο γλυόρα από σένα, κάνει παραπάνω πράγματα για να πιάει τη φήμη και χάνει δουλειές εσύ που ξέρει ότι σιγά σιγά που πρέπει να χτίσει κάτι για να έχει μια ανουσία, ας πούμε, γιατί στα γλυόρα γίνεται μαλαγία. So, ναι, ναι, ναι. Ε, ναι δηλαδή πράγματα που ε, Πρέπει να τα προσέχει, α πούμε, πρέπει να ξέρει να τα προσέχει, πρέπει να μάθει να τα προσέχει. Για να μπορεί να προχωράσει να σου αρέσει οι εργασίε που κάνει. Περίμενε, όταν λε, ε, για να ξεκαθαρίσουμε, όταν λε τα δύο πράγματα, μιλά για τα media και για το practice τη μουσική. Ναι. Ε, η μουσική είναι ένα ήχο, να το πούμε έτσι. Ναι. Ε, τα media είναι μια εικόνα. Ναι. So, αν ο άλλος κρίνει ότι α, για να πετύχω σε αυτόν που θέλω ε, πρέπει να κουντήσω την εικόνα παραπάνω, είναι πιο εύκολο εντύνος, να πιάει θύμη γλύωρα, επειδή κάνει τα πάντα για να πιάει μια εικόνα, ας πούμε. Ναι, so, ναι, ναι. Εσύ που είσαι μαχαζάτορα και θέλεις κάποιον που να γνωστώσει οτιδήποτε, να βγάλεις αυτόν, ενώ ο άλλος που ασχολείται με τον ήχο, ε, και είναι, προσπαθούσε να πιάσει φήμη γλυωρά. Ναι. Φαίνεται ότι δεν έχει πρόσθεση, α πούμε, όπω έχει ο άλλο. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πίσω, α πούμε, επειδή ναι, είναι ναι, λίγο πιο ναι. χωσμένο. Ενώ μπορεί να είναι λίγο πιο χωσμένο γιατί ξέρει, θέλω να αξίζω το τσινό μπορεί να πιάω για να... για να, φανώ, για να κάνω κάτι να φανώ, α πούμε. Ναι, επειδή η άμα το βλέπει καλλιτεχνικά, ότι είσαι, είσαι καλλιτέχνη, α πούμε, εντάξει, το πρόσεσ του καλλιτέχνη περνά από πάρα πολλά πάρα πολύ, πώ το λέμε, self-doubt, α το πούμε. Δηλαδή, ε, προσπαθώ να το βρω στα ελληνικά να το πω, αλλά. Αφι... Α... Αφιβά... Αφισβητή ναι, για αυτό ναι. σου, Μπράβο. είμαι όντω καλό, ε, κάνω καλή δουλειά, τον που προσφέρω προ τα έξω, αντιπροσωπεύει κοινών που όντω, α πούμε, επειδή, οκ, okay, είναι ελληνική μουσική. Για να δούμε και μια, δούμε, πούμε, ένα μέτρο σύγκριση. Ε, είμαστε εκεί Έτσι με, με με το hip hop. Δηλαδή, ένα ακούσα ακόμα κάποιον με στην Κύπρο να μου πει ότι ξέρει, ε, με στο σπίτι μου εμένα, ο Τζίρι μου έβαλε μου public enemy, α πούμε. Ναι, Ή έβαλα μου, ξέρω εγώ, έναν τούτη η κουλτούρα μα, έναν τούτη η κουλτουρα τουτη η μουσικη μα, α πούμε. Η μουσική μα και η κουλτούρα μα είναι επηρεασμένη. Ε, Ακριβώ. Και με την αφιβολία που λέει, αν ε, άμα παίζει αγγλικά, α πούμε, είναι πιο εύκολο να φτάσει στην αφιβολία γιατί λέει το κάποιο, α πούμε, το οποιοδήποτε, να μουσική παίζει, παίζω ξένη αγγλική. Βάμβλα, μόνο μια. Έχουμε τόσε ωραίε άρτη, τέλεινε ή οτιδήποτε. Ένα από του τρόπου για να φτάσεις στι αφιβολίε είναι και τούτο. Επειδή εγώ έπαιζα αγγλικά, α πούμε, ήταν πιο εύκολο να αφιβάλω σε κάποιες φορές για να αυτό μου ή έχει αθρώου που παίρνουν στυλ. Γιατί πολλά, είσαι DJ. Και α πούμε, για την ώρα, και Εντάξει. Που την ή αν δεις ότι κάποιος που ξεχωρίζει επειδή προσπαθεί να πιάει φήμη γλύωρα γιατί στο τέλος της ημέρας είναι η μουσική που τον τρέφει, είναι η φήμη που τον τρέφει. Mm. Λέει και εσύ αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, λέει κάτι έκανα σωστά, ε, κινούμαι πολύ αργά, ε, πρέπει να αρκεύω και εγώ να είμαι του Instagram ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλές αμφιβολίες όντως το πράγμα να το κάνεις. Ε, εν και ώρες σου περίεργες, δηλαδή σαν εγώ που είμαι DJ που ασχολούμαι με τη μουσική τις νύχτες, τα ρολόγια μου είναι πολλά διαφορετικά. Mm. So, κοιμούμαι εγώ και ξυπνούν οι άλλοι, ε, οι ιδιολογίες σου, μπορεί εγώ να είμαι πιο ξεκουραστός, εσύ να είσαι κουρασμένος, και να νιώθεις ότι, ας πούμε, στο θέμα είναι η οικογένεια παίζει ρόλο το πράγμα, δηλαδή στο σπίτι, να ξυπνάς η ώρα αυτιό, η μάνα σου έρχεται έσω που τη ώρα και με αφιβάλλεις ότι και είμαι εξωγήνος πούμε, πώς το ζω έτσι εγώ. Εγώ είμαι DJ και ζω το διαφορετικά, τούτοι ξυπνούν το πρωί πάνω δουλειά. Γενικά έχει, να φτάσεις σε ένα σημείο να είσαι χαλαρός και να είσαι ο εαυτός σου με τη μουσική σου παίζεις σαν DJ. Έχει πολλά εμπόδια, έχει πολλά πράγματα που σε κάνουν να αφιβάλλεις πούμε, σου σταμάτα, αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις. Εντάξει, έχει κιόλας με το θέμα Πολλέ φορέ δεν μπορούν να καταλάβουν κιόλα την κούραση που έχει εσύ, γιατί είναι διαφορετική από την κούραση που έχουν γίνει. Yeah. Και σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση να καταλάβουμε κιόλα ότι ρε φίλε, οι γονεί μα, α πούμε, και οι προηγούμενε γενιέ, α πούμε, με άλλωσαν πολλά διαφορετικά από ό,τι με άλλων είναι εμεί. Οπότε, αν ναι δεν μάθαμε με έναν τρόπο, μπορεί να μην μπορούν απαραίτητα να καταλάβουν την πλευρά ή την κούραση ή τα πράγματα που έχουν άλλοι Οπότε, ναι, Αλλά, ώσπου όμως... να φτάσει στην οριμότητα, εσύ Φράβο, να καταλάβει το, το πράγμα. Μπράβο, τούτο είναι. Ναι. Ε... Αφιβάλλει. Που... Ναι. Δηλαδή, να εσύ ρε φίλε που, οκ, okay, μέρο μέρος του πρόσεγγ όμω. Δεν το που θέλω να καταλήξω. Ότι ενώ, α να... είναι ε, μικρά-μικρά πράγματα που θεστάρουν την αγάπη που έχει για αυτό το πράγμα. Και επίση, θεστάρουν την κατεύθυνση που θέλει να πιάσει. Γιατί έχει τόσου εξωτερικού παράγοντε που μπορεί να προσπαθήσει να του ικανοποιήσει όλου του εξωτερικού παράγοντε. Ε, Όμω με αυτόν τον τρόπο χάνει εσύ ναι. την ικανοποίηση του εαυτού σου μέσα από τον που κάνει, τη ψυχή σου α πούμε. Και χάνεις, αντί να βρίσκει τον εαυτό σου, ναι. χάνει τον εαυτό σου γιατί. Okay. Δηλαδή, άλλος, δηλαδή, α, γιατί δεν παίζει τσι τούτα. Οκ, okay, να τον ακούσω, να κατεβάσω τσι από τούτα. Μετά πα τσι παίζει, δηλαδή σου καλά να φοβεύει πριν, έτσι ωραία τώρα γιατί τα παίζει τσι από Άρα, ποιον είναι να ακούσει τώρα, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Ε, ναι, είναι εν πολύ ενδιαφέρον. Είχε πει για κάτι πριν που ήθελα να επιστρέψω. Απλά το, το με το κομμάτι τη οικογένεια ήταν κάτι που ήθελα να αγγίξουμε λίγο. Νομίζω, εντάξει, είχε και τρία πράγματα. Έναν ήταν ας πέγγε, για το θέμα τη εικόνα και του ήχου. Ε, επειδή, άρεσε μου πολλά ο τρόπο που το, που το έφερε, α πούμε, σαν εικόνα και ήχο, α πούμε, που είχε πει πριν. Ε, επειδή είναι όντω σε διαφορετικά μέσα. Δηλαδή, τον ήχο δεν μπορεί να τον. Όχι, δεν μπορεί να τον κάνει εικόνα. Μπορεί, άμα κλείσει τα μάτια σου, να κάνει τον και εικόνα. Δεν <laughs> μπορεί να τον κάνει τη διαφήμιση. Επειδή εικόνα, την εικόνα μπορεί να την κάνει διαφήμιση για να φτιάξει αυτό σου ψηλά. Εντάξει, όχι, απλά είναι διαφορετικά μέσα, πιστεύω. Δηλαδή, η εικόνα. Οκ, εν... okay, α το πούμε έτσι. Η εικόνα είναι μάτια. Ο ήχο είναι αυκιά, α πούμε. So, το πώ να λάβει την πληροφορία είτε που ήχων είτε που εικόνα έχει και διαφορετική τρόπη ας πούμε so, ναι, βοηθάσαι το να βγεις πάνω σε θύμη βοηθάσαι η εικόνα παραπάνω ναι με τον τρόπο που το ανάφερε, ναι απλά το που θέλω να πω ουσιαστικά κάτι που ήθελα βασικά να να θέσω πριν ρε φίλε να σου πω γιατί γιατί οκ okay, ναι για το καλλιτεχνικό το κομμάτι είναι ότι παίρνει ξέρει. έναν ένα ολόκληρο process, επειδή Εντάξει, βλέπει τον άλλο ένα στο γάμνη, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει πολλού που. Α σου μιλήσω από το θέμα του χορού, το έχει πολλού που χορεύουν, αλλά έχει χορεύουν. Κατάλαβε τι mm. εννοώ. έγινε mm. και δουλειά. Και έγινε μια παραγωγή, α πούμε, που απλά χάνεται η ουσία τη τέχνη μέσα από την πράγμα. Γιατί, ρε φίλε, η τέχνη είναι δημιουργία. Με στη δημιουργία πρέπει να φέρει τον εαυτό σου. Πρέπει. Ε, να προσπαθήσεις να φέρεις κάτι που ίσως δεν ή να φέρεις κάτι που έγινε με έναν καινούριο φρέσκο τρόπο ας πούμε ένα ολόκληρο πρόσης, αλλά μόνο και μόνο που έχεις το κομμάτι που φέρνει τον εαυτό σου μέσα έρχονται γίνε σου αφιβολίες που ε, μιλήσαμε ναι, mm -hmm. επειδή δεν μπορείς να ξέρει τον εαυτό σου ας πούμε που 13 όμπηχε ειδικά από 13, περνά στην εφηβική ηλικία, μετά πάει στρατό, μετά, πρέπει να ζήσει και λίγε εμπειρίε ζωή. Και μέσα από τι εμπειρίε ζωή, ανακαλύπτει σε ποιο είσαι. Και εννοείται ότι κάποια πράγματα πρέπει να κάνουν και του κύκλου του για να γίνουν μέρο του χαρακτήρα σου. Και μετά μπορεί να τα φέρει μέσα σε ζωή που α Είναι so, ένα εντελώ διαφορετικό process που το απλά να αντιγράφει πράγματα γιατί πρέπει να παράξει. Γιατί Π.χ. στο θέμα του χορού, αν έχουμε τον τάδε διαγωνισμό, πρέπει να πάμε τζάμια. Δεν ε, έχει φέτο να μην πάμε για ένα χρόνο ας πούμε, να κάνουμε προπόνηση, να κάνουμε ένα journey, ένα process, για να πάμε του χρόνου. Όχι, επειδή σχολεί ένα επιχείρηση, πρέπει να βγάλουμε λεφτά, κάθε χρόνο πρέπει να στέλνουμε μαθητέ τζάμια. Άρα κάθε χρόνο reproduce, α πούμε. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Μπορεί να αλλάξει ο λίγο τον ρουχισμό, μπορεί να αλλάξει ο λίγο τη μουσική, λίγο, αλλά overall, α πούμε, γίνει σχεδόν το κομμάτι. Οπότε φαντάζομαι ότι και στη μουσική είναι εμπολά το ίδιο πράγμα. Και εμπολά συγχυστικό για πάρα πολλού Μόνο επειδή μπορεί να ακούσουν τα ίδια τραούθκια που θκιόνται διαφορετικούς DJs, και επειδή ακούν τα ίδια τραγούδια να, να νομίζουν ότι κάνουν την ίδια δουλειά. Ε, αλλά έχει πάρα πολλέ λεπτομέρειε μέσα στην εξίσωση, να σου το πούμε που, το κάνουν να είναι πιο διαφορετικά πράγματα. Και είναι τελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή ο άλλος απλά εκατέβασαν τα και παίζει τα χωρίς να έχει απαραίτητα πραγματικό connection με γινόν. Κάποιο άλλο έφαγε ώρε για να κάνει connect με την Ατραφική, να τα καταλάβει, να καταλάβει την κουλτούρα πίσω, την ιστορία, τον ε, το χαρακτήρα του, α πούμε, και να, να, τα παίξει στο σωστό timing, να τα μιξάρει με ωραίο ναι. τρόπο. Να, να, να. Και ακόμα μέσα από τούτο πράγμα να φέρει τον εαυτό του. Που α πούμε, εντζήνω που πιστεύω ότι σαν καλλιτέχνη, αν καταφέρει να κάνει τον άλλον, να καταλάβει το πράγμα. Ότι η διαφορά σου εσένα, αν παίζει μουσική με κάποιον που απλά μπορεί να παίξει τα ίδια τραούθια, αλλά δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Ε, πιστεύω ότι επέτυχε κιόλα. Ναι. Αλλά οκ, okay, τώρα ουσιαστικά μιλούμε για την ουσία πίσω από την... τον ήχο. Το θέμα τη εικόνα που αναφερέ ήταν με το θέμα και το media, το social media, το Instagram, το ξέρω εγώ, που μπορεί ουσιαστικά να προωθήσει μια εικόνα η οποία μπορεί να μένει αληθινή. Ναι. Και επίση, εκείνο που ήθελα να φέρω στη συζήτηση είναι ότι μπορεί να είσαι ο καλύτερο στο θέμα του ήχου, αλλά αν ο άλλο σε βλέπει σαν το καλύτερο στο θέμα του ήχου, για έναν κομμάτι για το παζάρι, να πούμε, για τι δουλειέ ή για ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία αν, είσαι ο καλύτερο. Επειδή ο άλλο δεν μπορεί να το δει το πράγμα. Ναι, σωστό. Άρα έχει ναι. και κατευθύνσει. Ναι. Ξεχωρίζει εντό που πάμε, να ξεχωρίζει με ποιου εμπού συνεργάζεσαι. Βλέπει, και εσύ είσαι σε άμποτε και ο κατευθύνσει είσαι. Αν είσαι τύπο που ε, θέλει να διαχειρίζεσαι την εικόνα σου καλύτερα και να δείχνει ότι είσαι φίρμα, α πούμε, να το πω έτσι, ε, να πιάνει άτομα που τσετζίνι έτσι νιώθουν και θέλουν ένα φίρμα και ε, να συνεργαστεί με τέτοιου ανθρώπου. Αν προσέχει όμω το να είσαι down to earth και να προσπαθεί να παίζει καλή μουσική, να κάνει ένα connection με τον άλλον. Ε, να πιάσει άλλη, άλλη κατευθύνση. Και συνήθω αυτέ οι κατευθύνσει, οι φτιάχνει στο τέλο, ε, συναντιούνται. Πολλά διαφορετικέ. Γιατί... Ε, θα που ήθελα να, να το φέρω επειδή εντάξει, ήθελα να φάμε λίγο χρόνο να το επεξηγήσουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμο που να το ακούσει το πράγμα για να τα πράγμα μιλούμε. Για να, γιατί να, να, με, να, με, δημιουργήσει χωρί να ξέρει το τι σημαίνει εικόνα και το τι σημαίνει ήχο, α πούμε, χωρί να μπορεί να έρθει στα παπούτσα του DJ, α πούμε, να σιλά, κατάλαβε ή του καλλιτέχνη. Ε, Όμω. Εγνώρισα και κόσμο που έχει και την ουσία στον ήχο, αλλά κουντά το κομμάτι τη εικόνα εξίσου. Γιατί έχει τρεταθεί. Ναι. Χρειάζεται να τρεταθεί. Oh, ναι, αλλά μιλώ το ίδιο όπω πέσα ότι μιλήσαμε για ah, το, τον, το άτομο που κουντά την εικόνα παραπάνω oh, ναι. από το κουντά τον ήχο. Και <laughs> έχουμε και <laughs> το άτομο που κουντά τον νύχο παραπάνω από την εικόνα. Εγώ γνωρίζω κάποιο κόσμο που okay, μπορεί τουλάχιστον για μια περίοδο τη ζωή του να κουντήσει τον νύχο παραπάνω. Αλλά μετάξυν και κουντά την εικόνα το ίδιο καλά ή. Επίση, ο κόσμο που τώρα ξεκινά, αλλά κουντούν τρία εικόνα, τρία εικόνα την ίδια ώρα. Που για μένα, ρε φίλε, στο τέλο τη ημέρα, αν είσαι αυθεντικό, ε, 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 το θεωρώ πρόβλημα. Ναι. Είναι η αυθεντικότητα που χάνεται ουσιαστικά. Ακριβώς. Μετά από το τα ντάπτ που είπαμε, και το δεσκιάτο τη κατευθύνση, αν καταφέρει να βάλει τα μέσα σε μια γραμμή και έβρει τον εαυτό σου, ναι, χρειάζεται να κουντάξει τα αυτιό. Ναι. Επειδή πλέον ξέρεις τι είσαι και θα βάλεις αφιβολία αντί αυτού σου. So, αξίζεται αυτού μου να το κουντήσω εικόνα και στον ήχο, so, ναι, να το κάνω και να δω και boost. Αλλά χρειάζεται χρόνο, ας πούμε. Ναι, ναι. Ε, επίσης όμως, είναι χρόνος για να προωθήσεις την εικόνα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πολλοί δυσκολεύκονται καλλιτέχνε το Ξέρω, διότι ρε φίλε... Οκ, okay, να δουλέψει για να βγάλει το και το μόνο πράγμα που είσαι ήταν το να κάνει πράχτη και να κάνει προμό τον εαυτό σου, που εάν θέλει να είσαι μες στο παζάρι του καλλιτέχνη, με στο μάρκετ, α πούμε, και να κλείσει δουλειέ, χρειάζεται το promotion, χρειάζεται η εικόνα. Ναι. Αλλά πρέπει και επίση να έχει μια ουσία στον... Εντάξει, δεν πρέπει, γιατί ξέρουμε πάρα πολλού που δεν έχουν καμία ανοσία στον ήχο, ναι. αλλά επειδή προωθούν μια εικόνα μπροστά έξω, ο κόσμο αγοράζει τι, μπορεί να είναι trash ο ήχο, αλλά πάλι να τη χωράσει ο άλλο, σε κουντούν την. Αλλά για κάποιον που ενδιαφέρεται, α πούμε, για το πράγμα, ε, το δύσκολο κομμάτι είναι να μπαλανσάρει, ρε φίλε, οκ, okay, τώρα έχω τόσε ώρε μέσα στην ημέρα, ή ποια δουλειά είναι, σχολά σαν ώρα, έχω τόσε ώρε. Ένα ε, δεσφάω στο να κάνω practice, α πούμε, το art form μου, την τέχνη μου, τον ήχο, έχω ε, ξανά να δεσφάω στο να προωθήσω την εικόνα μου, α πούμε. Και άμα θέλει να κάνει και τα αυτιό, Πολλέ φορέ φτάνει σε τον σταυροδρόμι που πρέπει να φτιάξει ένα μπαθιό. Ναι. Και που βλέπω πάρα πολλού που φτιάχνουν τον ήχο που ανεβάζουν επίπεδο, ανεβάζουν α πούμε στάνταρτ, ξέρω εγώ, αλλά δεν το επικοινωνούν σωστά. Ε, ο, ο, ούτε, ο, ο, μπορεί να το σωστά. Δεν το επικοινωνούν, μπορεί καθόλου, μπορεί να μην το επικοινωνούν σωστά. Και για να το επικοινωνεί σωστά, πρέπει να μάθει να το επικοινωνεί σωστά mm. μέσα από social media. Το οποίο αν με ασχολείσαι, επειδή δεν χρόνο, δεν θα το μάθει ποτέ. So... Ναι, ε, βλέπει ότι ανε, ανεβαίνουν στο θέμα του επίπεδου, αλλά εν, εν χτίσουν, πούμε, στο θέμα του να ε, χτίσουν μια σύνδεση, να χτίσουν ένα brand, ένα personal brand για τον εαυτό του, πούμε. Που το personal brand ουσιαστικά ο κόσμο να συνδεθεί με που. Εννα... Με την προσωπικότητα του αλλού. Μπράβο. Την οποία προσωπικότητα, άμα τρώει χρόνο πα τον ήχο πολλέ φορέ. Ναι. Κάμνησε και humble, χτίζει χαρακτήρα και μετά επικοινωνάς το ίδιο μπροστά έξω, Μπορεί να μένει σε γιαούλους Αλλά για τους 500, εξαγόσιους, σίγιους Και ο πέντε σίγιας ξέρω ε, Μπορεί ποτέ να μένει σε Πενταγόσιους followers Επειδή δεν κάνεις κάτι που γιαούλους Αλλά για τους τους specific, τους λίους ας πούμε ποτέ, έχτισες, ναι, έχτισες μια σύνδεση μαζί σου Ανακαλύψες σε, ανακαλύψες τους Μπράβο. Και χτίσατε μια σχέση Ας πούμε που Ναι βλέπουμε τον το πράγμα Εσόν ναι, Θεωρώ το ότι δεν ξέρω, είναι ε, 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 δύσκολο. Είναι δύσκολο να το κάνεις και αυτιό και να το κάνεις και πιο αρ, να το κάνεις αυθεντικά. Ναι. αυθεντικά ας πούμε, Παίζει και ρόλο η παιδεία, που η παιδεία που να έχεις φτάνει σε καλά ακούσματα. Γιατί ναι. ε, θέλεις να χτίζεις και με την προσωπικότητα σου, τον εαυτό σου και με τη μουσική σου. Πρέπει να είσαι και λίγο φίρμα γιατί είσαι DJ και ο άλλος θέλει να πει Α, ενωτάδε, ας πούμε, έχει την προσωπικότητα του, έχει και ας πούμε, θέλεις να πει κάποιος του, ας πούμε, για σένα, είναι καλό τη promotion. Πρέπει να χτίζεις και στην προσωπικότητα σου. Για να χτίζεις την προσωπικότητα σου, κάποιες φορές, ο άλλος αν δεν σε γνωρίζει και παίξεις του, μουσική, που ευκαιαλεγμένη και εμπειωτική μουσική, και ξέρει ο άλλος να και να καταλάβει δεν χρειάζεται καν να σε γνωρίσει για να καταλάβει ότι α, είσαι, 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 είσαι καλό πλάσμα, προσέχεις τι παίζεις, προσέχεις τα αυτιά του κόσμου. Έτσι, ναι, έχεις so, ναι, ναι. και τέστη για την προσωπικότητα σου με τη μουσική που παίζεις. Ναι, και στο τέλος εννοεί ένας συνδυασμός, και η εικόνα, και η προσωπικότητα, και η μουσική που παίζεις. Εννοεί ένας συνδυασμός που δύσκολο να τον εκτίσεις και πρέπει να φύγουν τα ταύτου. Ναι, το έχεις αφιβολίες που εντάξει τούτων σου ανεξαρτ το media μόνο με, το, με την τέχνη σου να ασχολείσαι ε, να τάσει anyway τι αμφιβολίε. <lac swank> επειδή κόφτησε. Τι είναι που ήθελα να πω πριν που νομίζω δεν το αναφέρα καν. Είναι τι αμφιβολίε έχει επειδή κόφτησε για τον που κάνει, α πούμε. Ακριβώ. Ε, οπότε ναι. Ε, Οκ. Okay. Έχει διάφορε κατευθύνσει που να ήθελα να πάρω του, τη συζήτηση, αλλά θέλω σιγά σιγά να το γυρίσω προ το Strawberry Jam, αφού είμαστε και στο Strawberry Jam podcast, εντάξει. Επειδή, εντάξει, ε, ε, μιλήσαμε και λίγο μεταξύ μα. και, οκ, okay, ένας από τους λόγους που ήθελα να ξεκινήσουμε το podcast είναι γιατί μέσα στα χρόνια προσωπικά έκανα πάρα πολλέ συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο, που τις οποίες συζητήσει έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολλά επιμορφωτικές συζητήσει για μένα. Ε, αλλά παραμένα συζητήσει private. Δηλαδή... Mm κλειστέ συζητήσει σε συγκεκριμένε παρέε που έτυχε να, να έρθουν κοινέ, α πούμε, ή που γνωριστήκαμε και ξέρω εγώ. Και, και είχα, εγώ είχα πάντα απορίε, α πούμε. μέσα από τι απορίε έκανα ερωτήσει, σε τα πράγματα. Και, με, και, μετά κατέληγα να είμαι κάπω ανάγκη και ξέρω τούτα όλα τα πράγματα για τόσα πολλά πράγματα γενικά. Και πρέπει να μιλούμε με κάποιον, και να, να, να μην ήξερε όσα ήξερα εγώ. Όχι όλοι... ότι μέτρο σύγκριση ή κάτι, απλά νιώθω ότι δεν μπορούσα να κάνω connect με τον ίδιο τρόπο. Ας ah, okay. ε, Όμω εντάξει, είδα και εγώ πολλά interviews και έτσι που έμαθα και θεωρώ ότι εντάξει, μέσα από το podcast είναι και ο τρόπο να μοιραστούμε κομμάτια από ιστορίε ή συζητήσει που έχουν ουσία ουσιαστικά. Και να περάσουν και σε μια παιδεία όπω είπε, γιατί η παιδεία θεωρώ ότι όντω είναι πολύ σημαντικό, παίζει πάρα πολύ ρόλο. Οπότε ήθελα να φτάσουμε σιγά σιγά στο Strawberry Jam, το οποίο μπορούμε επιτέλους να ανακοινώσουμε επίσημα ότι είσαι το νέο μέλος της ομάδας, ας πούμε. <laughs> και ε, πολλά σημαντικό για μας, ας πούμε, για εμένα και την Κρίση, επειδή, εντάξει, ας πούμε, ξεκίνησε... Λίτερα, να ακούσεις πάρα πολλές φορές την Κρίση να σου πει το Strawberry Jam είναι το μωρό μου, ας πούμε. Και σαν πως και ξέρεις, ας πούμε, ναι, okay, εμπιστευτεί και με εμένα που είμαστε μαζί τόσα χρόνια και ξεκινήσαμε να ξεκινήσα... βοηθούσαμε, αλλά πάντα ήμασταν κοινά αυτοί άτομα. Ναι, εμένα είχαμε βοήθεια από έξω, αλλά ποτέ μέσα, βοήθεια μέσα. Yeah. Ήταν πολλά δύσκολα, που πάντα ήθελαμε την, αλλά το θέμα είναι ότι και από την πλευρά της δικής μας δυσκολευτούμε να, εμ... να εμπιστευτούμε παραπάνω γιατί Εντάξει, αν ακούσει και το προηγούμενο επεισόδιο με την κρίση που έκαναμε και ξέρω εγώ, να ακούσει μια ιστορία που μόνο η Κριστίνες. <laughs> so, ανάφερες και εσύ πριν ότι οκ, okay, μπορεί να με γνωρίζεις με κάποιον, αλλά μόνο μέσα από η μουσική, αν ο άλλος είναι προσεκτικός με τον που κάνει, ας πούμε, ε, χτίζεις μια σύνδεση. Μπορεί να σε ξερία, αλλά γνωρίζεις, ας πούμε, ε, μέσα από το πράγμα. Και εμείς ουσιαστικά, εγώ και εσύ που τζαμε. Ήταν θυμούμε 30 Σεπτέμβρη, πέρσι, το 22, που έπαιξαμε πρώτη στο Strawberry Jam, νοστάλγια που έκαναμε, στο Misfit Union. Και θυμούμε ότι είσαι έρθει τζαμε και είσαι χωμένος. Είμαι ναι. Βασικά, πριν το ναι, εν, 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 θέλα να... ναι να σου... ε, θέλω να. θέλω να σε ρωτήσω γιατί επειδή ήξερε ήδη ο Στρόπερ. ήσουν αγχωμένο ένα πυλό επειδή ήξερε οι δύο Στρόπερ, σωστά. Ναι, ήμουν αγχωμένο γιατί εγώ τα που ακούω ακόμη στο αυτοκίνητο που με εσύ χορεύει Ναι, okay. Και δεν ήξερα να συγχρονίσω τον το vibe. Δηλαδή ήμουν κάπω. Όπα, εγώ ακούω μέσα στο αυτοκίνητο μου σόουλα που είναι RMP. Δεν τα έδεζα ποτέ σε για να χορεύει, ας πούμε. So, τώρα, να παίξω, ε, να χορευκούν. Ε, αλλά νιώθω και είναι τούτα. Ε, 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 και ήμουν αγχωμένος, ναι. Ήμουν <Τι> ναι, ναι, ναι. αγχωμένος. Φτάνει πρώτα πέντε φυσικά, εν, εν, εν ε, εν, ε, και... Οκ, δηλαδή, με το μου λες ότι και το perspective του χορευτή. Δηλαδή, οκ, okay, Που βλέπεις ότι είναι κάτι κοινό, τη μουσική σαν κοινό, αλλά καταλάβει τη μουσική σαν τσίνο που την προσφέρει. Όχι σαν τσίνο που την λαμβάνει και μέσα από τσίνο που την λαμβάνει κάνει react, α πούμε. το καλό με εμένα είναι ότι έχω τσιλαφικιό τώρα. Δηλαδή, παίζει ο Τζολά, επειδή χορεύκα και χορεύκω τόσα χρόνια, μπορώ να καταλάβω ας πούμε, τον άλλο. Ναι, ναι, παρατήρησα το πολλέ φορέ που παίζει ότι κάποια vibe εντάξει, θεύγει, α πούμε, και πάει με ένα μούτο στο ότι να δοκίσει του κόσμου να χορέψει ω δαμέ, και μετά να του πάρει λίγο πιο πάνω, τσιλίο πιο πάνω, θα παίζει πιο κάτω. Α πούμε, κρατά έναν μπάλανσε το ότι ξέρει τι χρειάζεται για χορευτή, α πούμε. Ναι, κάτι που ναι. εγώ δεν το αναπτύξα, δεν έφτασα να το αναπτύξω το πράγμα. Που εντάξει, κιόλα είναι διαφορετικό γιατί. Άκου. Ε, πάμε, πάμε, σε παρακλάθηκε αλλά θεωρώ σημαντικά Αν ε, μιλούμε για χορών ή για χορευτές αν είναι κάποιο ο οποίο κάνει το χρόνια να χορέψει ή να αντιδράσει άλλο πώ στο τραγούδι, παρά με κάποιον που α πούμε απλά αρέσει το χορό και κάνει το για την καύλα, εντουσιαστικά. Ε, το καλό που θεωρώ ότι πέρασα εγώ από μια φάση είναι ότι, εξε, σαν χορευτή προσωπικά, εξεχώρισα δάχτυλο. Δηλαδή, εξεχώρισα την προπονήση που κάνω για να εξελιχτώ σαν χορευτή, σαν το art form του χορευτή, α πούμε, του χορού. Δηλαδή να εξελίξω τον break μου, ναι. αλλά και γενικά να καταλάβω και χορό. Και το να πάει έξω και να παρτάρει απλά, χωρί να νιώθει την ανάγκη ότι για να περάσω καλά έξω πρέπει να κάνω break, α πούμε. Mm. Επειδή είμαι χορευτή. Mm. Κατάλαβε τι εννοώ. Okay. Δηλαδή, ε, φτάνει σε ένα σημείο που κάποιε εμπειρίε, τουλάχιστον δικέ μου, που ε, ε, κατάλαβα ότι there is a time and place for everything, α πούμε. Ναι. So, Πού θέλω να καταλήξω με το πράγμα, okay, οκ. Τους... Αναλόγα με τον κόσμο που έχω και εγώ, και Α, για τους χορευτές ας πούμε ξέρω πώς να τους παίξω για να τους κινήσω το ενδιαφέρον, το αυτήν γενικά να ανέβει ξέρω Αν είναι κόσμος που είναι χορευτές, επειδή ήμουν και εγώ σε πάρτι που μπορεί να ήμουν χορευτής αλλά δεν ήμουν χορευτής. Εν, ε, κανένας, ε, αν υπάρχει σε έναν τόπο που δεν ξέρει κανένας ότι χορεύω, δεν θα ξέρει κανένας ότι χορεύω επειδή δεν θα με βλέπει την τη νύχτα να χορεύω όπω χορεύω ή όπω με ξέρει να χορεύω. Ήμουν απλά ένα με σε όλου, α πούμε. Mm. Που για μένα και του είναι χώρο και πολλέ φορέ ε, συγχύζει το κόσμο. Ότι τόσο έχω τόσο χορευτή, εγώ δεν είμαι. Δεν έχω κουμπάρε. Ακούει μουσική, κάμνει αταράσει ή σε κάμνει, α πούμε. Mm. Αν παντό είσαι το πράγμα. Μεν το ονομάσει, απλά ζει το. Ναι, α πούμε. <laughs> ναι. και μετά θέλει να μάθει να χορεύει, μπορεί. Ναι. Αλλά η βάση εκείνη πρέπει να είναι, κατά την άποψη μου. Τούτο που λαλείς για τους χορευτές που μπορεί να μην το είχα σαν ε, έξτρα στη δουλειά μου, ε, το ότι εγώ δεν ευκαιρνώ ποτέ για να παρτάρω. Σχεδόν mm. ποτέ ευκαιρνώ για να παρτάρω. Πάντα θα βγω ε, επειδή παίζω μουσική, να πούμε. Ναι. Mm. So, strawberry jam, ε, να παίξω για χορευτές, να παρτάρουν. Ε, επειδή διέφερε με θέμα strawberry jams,

Έπαιζα σε πάρτι όπω είπα πριν, σε σπίτια. Δηλαδή, έπαιξα σε πάρα πολλά σπίτια. Ήμουν ο DJ για όλους όσους ήθελαν να κάνουν πάρτι σπίτι Τι είναι τον καιρό, τι είναι η χρονολογία, α πούμε. Γιατί πιο πριν που πέρασε, ήταν άλλους που ήταν η DJ για το πράγμα. Ε... ε, συνήθισα και έπαιζα μουσική που ήταν old school. Ενώ σου ασχετό να έβαλα και ελληνικά στα πάρτι ή οτιδήποτε, τα αγγλικά μου που έπαιζα ήταν old school. Δεν ήταν pop, ήταν

Δεν θα έχουμε και Anyway, και άλλαξε η μουσική πάρα πολλά Και όπω έξω το στυλ του party ήταν διαφορετικό. Μεγάλη διαφορά. Εγώ ένιωσα την, δεν ξέρω δεν ξέρω. Επειδή άλλοι την ένιωσαν, επειδή ήμουν και μου και στρατό, ότι α, κάτι Μπορείς ε, να δώσεις κάποιον παράδειγμα ας πούμε, δηλαδή θυμάσαι τι ναι, μουσική έφτιαχνε τότε. Ναι, που έφτιαχνε να ας πούμε, ήταν η φάση που έφτιαχνε όλοι οι Vert. Ναι, οκ. Okay. Με πιο trap μουσική και πιο trash lyrics που εν οδηγούν κάποιον άνθρωπο να κάνει κάτι καλό. Απλά ε, γίνονται οι άνθρωποι πιο, να σου το πω, πιο ζώα ας πούμε, ε. γιατί ναι, ναι, ναι. που τα lyrics που λέει ένας ράπερ, ας πούμε, που τόσο τόση αναπήχηση στον κόσμο, ε, ο κόσμος μαθαίνει που γίνον και χτίζει μια νοτροπία. Ε, από το στρατό, ήταν διαφορετικό, διαφορετικός ο τρόπος του πάρτι, από το πώς τον αντι, αντιλαμβάνομαι πριν να πάω στο στρατό. Και έχασα λίγο τα πόθηκια μου, γιατί Ας πούμε εντάξει, θέλω τώρα να παίζω στον κόσμο όλη τη μουσική. Όλοι θέλουν τη μουσική τώρα, ας πούμε, και κάπως τώρα όλοι θέλουν άλλη μουσική. Εγώ δεν θέλω να γίνω part of it, το πράγματο. Και η αλήθεια, έχασα τα πόδια μου, ελπίθηκα γιατί... άλλος πώς εφαντάζομαι ότι να παρτάρω εγώ κόσμο, ε! Και μετά ήταν κάπως... μα μα ήταν τα για μένα. Και ένιωθα ότι δεν Εντάξει, τι τώρα να συνεχίσω να παίζω το πράγμα και πρέπει να μπω στα μέτρα του κόσμου για να αρκεύω να παίζω τη μουσική για να παρτάρει ο κόσμο ή πρέπει να κρατήσω ένα στυλ δικό πούμε Δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. Ήμουν πολλά προβληματισμένο. Και. Εδώ χρόνια αυτού μου, α πούμε, εμπίκα σε, εμπήκα σε ομάδε που ήταν πιο new school, να σου το πω έτσι, σε μουσική που ήταν λίγο πιο για μένα, για τα δικά μου τα γούστα, πιο trash. Ε, Kinetic, και παρατήρησα ότι συνέχιζα να χάνω τα πόθια μου. Ναι, okay. οκ. το πράγμα. Δεν ε, 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 μπορούσα να αντιληφθώ ότι ε, λόγω των lyrics και λόγω του, του τρόπου ζωή που αναπτύσσεται μέσα από τη μουσική που έφυγε τώρα που χάνω εγώ τον εαυτό μου. Δεν μου δεν να το πράγμα. Και προσπάθω να, να, βρίσκω events που να μπορώ να παίρνω και να νιώθω ότι α, ε, που είχα μέσα μου, α πούμε, και θεωρώ το τώρα, τούτο που θέλω, α πούμε. Και cada lei come si va si va di un parche psame e i tasso stroberi già e to prodo stroberi già e via i dan sto square gagna square 19 poi dan e nois e en go Nei da sti vengo mi nenne bravo. Ne, intanto da... intanto Proton Boepia Stroperigia, Anjex Ravo Priglia do Stroperigia, Enex Ramos Tifasita. Pozzenix Stroperi. Ehm Βασικά, επειδή είμαι άνθρωπο του σχεδίου <laughs> και γενικά στη ζωή μου, άμα... έχω ανάγκη να θεωρώ ωραία σχέδια, σαν άνθρωπο πάντα είχα το. Είμαι mm. εθισμένο σε αυτό το πράγμα. Ε, Προσέγγιζε με το λόγο σα. Mm. Που ας πούμε, ήταν κάπως Α, κάτι πολύ διαφορετικό να σου πει. Είναι σχέδιο, α πούμε. Και προσέγγισε με τον το πράγμα. Δεν ξέρω πώ γίνεται τον το πράγμα. Απλά και την ιδεολογία πίσω από το σχέδιο. Η να σου λέει, τα κοπέκια για να βγάλουν τον το λογότυπο, να πούμε. Σημαίνει ότι έχουν την άποψη, είναι φαίνεται μου κούλε, είναι πολλά ωραίο. Και πια ας πούμε, είναι το έτσι. Ε, και μετά ήρθα στο για να βρω την καλή μουσική κάπου, πούμε. Υποψιάζω ότι ήταν να ήταν ισοστρόπερη για να είμαι ειλικρινής, γιατί τούτο με έφκαλε. Το σε έφκαλε που το δίδες το... στο Instagram, ναι, ας πούμε. Ναι, που το, λόγο κατάληξα στο να βλέπω το Instagram, η στραϊδά τη Κρυς, ε, και πλέτα μαγιά της. Εντάξει, τότε δεν ήταν πλέτα μαγιά της. Δεν ήταν πλέτα μαγιά της. Όχι, δεν ήταν τότε. Μιλούμε για το 18 λογικά. Δεν ξέρω ότι ήταν το Square 19, πάντως ξέρω ότι είναι η Κρυς που το είχε το στροπέρι. Το square 19, έκαναμε δύο events 4 μέ, τη μια φορά ήταν square 19, την άλλη φορά ήταν frames. γιατί αλλάξαν για owners. Είμαι εδώ για το concept. Είμαι το concept. που εδώ για το concept. Είμαι το κάποιος, Είμαι εδώ το φάσι, τώρα εν, εν παράκιν Πήγαινε blinders νομίζω παράγει so, ah, ναι. Ακόμα και όσο κοινούν το venue εμάς πάρα πολλά εμάς <σομίως> για, να, για, να, κάνουμε ένα event Αλλά πλέον έτσι που έγινε, έγινε εστιατόριο, εμπαράγει εστιατόριο Οπότε δεν πλέον νομίζω να... ναι, Οπότε ναι. έκαμε <σομίως> έτσι, τον κύκλο του κάπως Αλλά ναι, όταν ήταν square 19 πράγματα το 17, το 18 Κάπου ναι, εντάξει, <laughs> όμω να δούμε και μια χρονολογία του κόσμου. να <laughs> μην ξέρω ότι μιλούμε για πριν. Αν είναι το 18, είναι πριν πέντε χρόνια. Σημαίνει ότι το Στροπέρι ήταν πιο τριών χρονών, α πούμε. Α, <laughs> οκ, okay, τούτο δεν το σκέφτηκα να δω πόσο χρόνο ήταν το Στροπέρι. Ναι. Ε, άρα ήταν σχεδόν κοντά στι αρχέ του, α πούμε. Ήταν. Είχε, είχε τρία πολύ... <laughs> χρόνια πάνω του που εντάξει, ας πούμε, το event που ήρθε στο Square 19 ήταν το Get Down, ήταν το Strawberry Get Down. Μπορεί να ήταν το δύο λογικά. Γίνον ε, yeah. yeah. ήταν event που είσαν και μπάτολ, είσαν και διάφορα yeah. πράγματα ας πούμε Αλλά το στρόπερι έκαμε parties και πριν, νομίζω πριν να πάει και με Είσαν και πάρτις στο καντίν που ήταν και ο τόπος που είπαν και η Κρίση στο προηγούμενο επεισόδιο Ότι εδώ κάνει τις ευκαιρίες και ήταν η πρώτη φορά που ξεκινήσε να νιώθει ότι okay, ξεκινήσε να χτίζεσαι yeah. κάτι Οπότε okay. χτίστηκε κάτι που και με και που είναι σημαντικό να, κατα... να καταλάβουμε ότι έκαμε έναν geek μετά έφτασε για ή έρθεις εσύ πούμε, και να δω κάτι που να μου αρέσει ναι ας πούμε ναι, ε, στο Strawberry η την ημέρα ε, έξω είχε να κάνουν gravity so, ε, πήγα μέσα και κουρτισμένος ο κόσμος ήταν πολλά διαφορετικός που τον άλλον τον κόσμο που

Ναι, κάπως έτσι σε μάθαγε ο Οκ. Ήταν η πρώτη εμπειρία που είσαι με τον στην το event, που μιλούσαμε για ήχον και εικόνα πριν. Θεωρώ ότι ο λόγος που τα... Η εικόνα ήταν το λόγο σας, άρα βοήθησε η εικόνα. Ναι, αλλά σίγουρα. Απλά το που θέλω να πω είναι ότι και που θέμαν event, εξύπνησε μου τα feelings που είπατε, ας πούμε. Okay. Ήμουν κάπως... Α, ah, okay, κάπου μπορεί να υπάρξει καλό party, ας πούμε, και να μεν... είναι ούλα πρόστιχα, ας πούμε. Κάπου υπάρχει πιο yeah. party, ας πούμε. Ε, ε, φέρε με πίσω στα feelings μου. Είπα ότι εντάξει, αξίζει να το ζω. Υπάρχει κάτι που είναι ωραίο, ε, υπάρχει ακόμα το ωραίο, ας πούμε. Ναι, Τόσο, ναι, ναι. Το... Και κάτι που θέλω να party που, που λαλήσω ο DJ μουσική που άκουες άρεσε σου ας πούμε είχαμε τους δυο DJs μας που έφερναμε πάντα όταν έκαναμε μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά που τους έφεραμε τους δυο ε, αλλά είχαμε τον Rock Hats και τον Amaze yeah. Me που με τον Rock Hats έπαιξες και μαζί του ναι. Yeah. το Δεκέμβρη που ήταν θεωρητικά το τελευταίο event που έκαναμε σαν στρόπερι κάτω από τσίντες συνθήκες τέλος πάντων και σαν να βάλουμε και μπάτολ μέσα και να κάνουμε και πάθλα και να κάνουμε και ξέρω εγώ. Ε, που ακόμα και για μένα, μιλούμε για Δεγεύριν του 2022, ήταν όταν έκλεινε 7 χρόνια στροβερή, που έτσι να έφεραμε το Rock και να με γνωριστείες με το Rock Hats πρώτη φορά εσύ και παίξατε μαζί. Αλλά σκέφτομαι ότι μιλούμε για το 18, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν να παίξετε μαζί, που ήδη άκουσες τους να παίζουν, ας mm -hmm. πούμε. Και ναι, επίση προσθέτοντα πάλι στο κομμάτι του ήχου τη εικόνα που είπε, και που το θέμα του ήχου εξύπνησε το feeling σου, αλλά mm. και που το θέμα του τι είδε σαν εικόνα την ημέρα. Mm. Δηλαδή. Mm. Ήταν κάτι που. Mm. Ε, για μένα ήταν μπαλασαρισμένο, α πούμε. Ήταν... Γι' αυτό μου έδωσε τα feelings. So, σω ήταν και έξω από το αντάπτυ, μπορεί να τα φτιάξει χρόνια. So, ε, ήταν έξω από το αντάπτυ το στροπερί, so, η εικόνα του για μένα ήταν πολλά.

το 11 δεν κάνω λάθος. Που σημαίνει έχει περίπου 12 με 13 χρόνια. Καλώ τον, τον, <laughs> τον Grayson, τον φίλο μας. που ναι, ας πούμε... Anyway, είναι ιστορία άλλη φορά, αλλά ήδη είχα εμπειρία να οργανώσεις events. So, εξαίνησε, η κρίση είχε ήδη η εμπειρία που το να δουλεύει σε events στην Νέα Νιόρκη και να ζει τη φάση, ξέρω εγώ. Και ήρθε Κύπρο, εξαίνησε το στρόπερ υπό μηδέν, αλλά ήδη είχαμε ένα background το οποίο ...εβοήθησε έτσι ώστε στα τρία χρόνια που ήρθες εσύ να είχε ναι. μια ουσία πίσω του το πράγμα. Ναι. Γιατί είχαμε χτίσει ήδη την ουσία σαν άτομα μέσα από τον που κάνουμε με τη δουλειά που βάλαμε και που βάλουμε ακόμα ας πούμε και μετά δημιουργήσαμε μέσα από στρόπερι την ευκαιρία να επικοινωνηθεί τούτη η ουσία και με άλλον κόσμο για να έρθουν άτομα σαν εσένα ας πούμε, για να πει «Α, ξύπνησε μου το πράγμα» ή για κάποιον που να έρθει πρώτη φορά να, 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 να το ζήσει πρώτη φορά και να δει ότι να πει «Ρε φίλε, α, okay. γιατί ρε φίλε, για μένα να σου πιστεύω ότι το που κάνουμε, όχι σαν στρόπερ, γενικά, το που κάνουμε έχει πάρα πολύ αξία πίσω του, πούμε. Mm. Απλά πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν. Αλλά για να το καταλάβουν πρέπει να του το, το επικοινωνήσει με κάποιον τρόπο. Yeah. Το podcast είναι ένα τρόπο. Αλλά τα events, α πούμε, είναι επίση άλλο τρόπο. Γι' αυτόν και ας πούμε πιστεύω στα ποιοτικά τα events. Γιατί αν, αν έχει μια ποιότητα το event, η εμπειρία που να πιάει ο άλλο είναι κάτι που μπορεί να τον εμπνεύσει και να κάνει να θέλει να ξανάρθει. Αλλά δεν είναι ποιοτικό το event, mm. Ε, καταλάβες, yeah. ή αν έρθει σε ένα ποιοτικό event και μετά πάει σε έναν άλλο event παρακάτω που έχει μια ποιότητα πίσω του, δεν θα τον κερδίσει να έρθει μες στη φάση mm. και μετά αν θέλει να ασχοληθεί με τον DJ α πούμε, μοιάζει μαθητή. θέλει να ασχοληθεί με τον χορό, να πάει γραφτεί στη σχολή σου. Αν είναι ποιοτικό το παρτί, θα κουρτιστεί ο άλλο. Ή μπορεί να κουρτιστεί και μετά να σκαρτάρει τη φάση, α πούμε. Αν δεν είναι ποιοτικό το παρτί. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιο παρτί που είναι ποιοτικό, κάποιο να κουρτιστεί και μετά να μην βρίσκει το νόημα και να κάνει μπλέι μου τη φάση, α πούμε. Ότι αν έχει νόημα, π.χ. το hip hop, α πούμε. σε πάρει πάρτι που ήταν εντάξει, ας πούμε. Ε, ναι, και ουσιαστικά πρέπει να λαμβάνουμε την υπόψη που είναι κάτι που εμείς σαν στρόπερ πάντα λαμβάνουμε το υπόψη και προσπαθούσαμε ότι ρε φίλε, οκ, okay, κάποιος που να έρθει πρώτη φορά να κάτι ξένο για το. Σου ας πούμε, εσύ που δημιουργείς κάτι για να έρθει κάποιος ξένος να, να πιάει τον την εμπειρία είναι η εμπειρία που του προσφέρεις για το που κάνεις, τούτο που είσαι, το που ζεις τόσα χρόνια και για την αξία που αναφέραμε πριν ότι έχει το που κάνουμε, α πούμε, ανεξαρτήτω τρόπερι. Δηλαδή, η hip hop σαν κουλτούρα, α πούμε, η μουσική που ακούμε, ο, 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 ο χορό, έχει μια αξία πίσω του, την οποία πολλέ φορέ είναι πολύ δύσκολο να τη βάλει σε λόγια, επειδή νιώθει την, επειδή με αλώνει με το πράγμα, και βλέπει ότι μέσα που τον αγάμι πράχτη σε έναν έλεμεν, α πούμε, του hip hop, ή μέσα από την νοοτροπία, ή μέσα από το, διάσου ερεθίσματα, και εξελίσσεσαι σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, πολλά διαφορετικά που του άλλου γύρω σου, α πούμε. Και έρχεται και σε εκείνο που ανάφερε και πριν για το θέμα του μπορεί να νιώθει εξωγήινο. Και ξέρω, πιστεύω όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα με στην Κύπρο να νιώσαμε εξωγήινοι. Ναι. Και άκουσα και ιστορίε που πιο παλιού που τσίνιζαν να νιώθαν εξωγήινοι, mm. που του δαχτυλοδείχναν, και περιπέζαν του, και σύρναν του παγάκια, και ποτσίρα. Ιστορίε αληθινέ δε που ελπίζω μια ημέρα να του φέρω, να μένα α πούμε. Για να ακούσει και ο κόσμο, να μην να μείνει μην μόνο κλειστέ ουσιαστικά. Yeah. Αλλά ναι, σε ένα τούτη ήταν η πρώτη σου εμπειρία από το α πούμε, και μετά πώ ε, ξανά σε επαφή μαζί του, τι, τι α πούμε, παρακάτω ξανά σε event, yeah. τι, τι ε, έγινε, πώ ε, έρθει μια σχέση μαζί του. Μετά προσπαθούσα <coughs> να, ακούω, να ακούω τη μουσική που παίζει στα Stropery. Πότε ήταν η επόμενη φορά. Στο καντίν ήρθες καθόλου. Άρα δεν το προλάβε στο καντίν. Δεν το προλάβα. Ήρθε μετά. Ήρθα μετά, ναι. Ε, νομίζω το επόμενο πάρτι που ήρθα ήταν στο Χέρ. Στο Χέρ, αλλά δεν και ναι. ναι. Επέρα, πολύ καιρό, δεν ξέρω. Ναι, είχε περάσει καιρό, όντω. Άρα, εμπρίνα πάω στρατό που ήρθα. Όχι, μετά που ήρθα. Δεν μπορώ να Ναι, ναι, ναι. Να μπουλάλησα. Από τι θυμώ η επόμενη μου επαφή ήταν στο Herb. Εκόμα δεν ξέρασα σε εσάς να μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έξερα την κρίση. Και ήταν η κρίση, αλλά δεν ξέραγα που. Δεν ξέραγα καθόλου, ας πούμε. Ναι. νομίζω στο Herb που ήταν. Ήρθα για να ακούσω τη μουσική. Και σκέφτομαι ότι στο Herb είχαμε φέρει τον Me, Ήταν με στο Covid πρέπει να ήταν το 21, πρέπει να ενθυμούμε. Ήταν η Στοκόβιτς και αυτόν ήρθα χωρίς ε, safe, safe, pass. pass. safe pass. Ναι, τον καιρό εκείνο, χωρίς safe pass. Ε, και μπήκα μέσα για λίγο και απλά επειδή να μου πρέπει να φύγω γιατί έκανα μου χάρη και μέσα. Αλλά εντάξει, έπια την μου, έπια κάτι από πίσω. το αυτοκινήτου, την μου και τη μουσική. Και ήρθες γιατί ήθελες όντως να ακούσεις, ας πούμε, να έρθεις ήξερες ότι δεν ήξερα απλά εγώ θυμούμαι ότι έρχομαι και εδιψούσα για το vibe, τ' εθέλα να κάτσω κάπου μόνος μου και να θεωρώ τον κόσμο να χορεύει και να πιάνω inspiration, ας σε όλοι αυτόν έπια την πείρα μου και κάτσα έξω πίσω από το μπαρ για να ακούσω τη μουσική γιατί δεν ήθελα να φύγω και να μην πιάω κάτι ας πούμε, δεν να πιάω ένα vibe. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και δεν μπορείς να είσαι μέσα ας πούμε λόγω του safe pass εκείνου του ιερού που όλος παραδόξως είχα κολλήσει COVID και έρημουν κάντια με εγώ. Και να θέλαμε να γνωριστούμε δεν θα μπορούσαμε. Και ήταν τέλεια μαλακία, γιατί ήταν να παίξω μόνο Amaze και είχα ξαναπαίξει μόνο Amaze Me παλιά στο στροπερί. Εντάξει κιόλας, οκ, okay, υπήρχε ας πούμε το 18, πες, που μπορεί να έρθει, μπορεί να υπήρχε τρία χρόνια έναν κάπου που μπορεί να μην έρθει αλλά το στροπερί μια φάση είχε μετακομίσει και λέει Μεσόν, έγινε του λέει Μεσόν ας πούμε. Mm, ήταν, και, αυτόν, ήταν που... και στο Σουσάμι για μια περίοδο, όπου μπορεί να ήταν και πιο εύκολο για σένα. Επίση, αν ήταν, α πούμε, κανέναν Παρασκευό Σαββατοκυριακό, λογικά εσύ, σαν Είδες. το επάγγελμα σου, DJ, ναι. πρέπει να παίζει. Οπότε πρέπει να ήταν δύσκολο. Και το ότι μπορεί να ήταν στο χέρπ, μπορεί να ήταν λόγω του COVID, ότι δεν έπαιζε. Και, ήρθα. Ναι, και κατάφερε να έρθει, α πούμε. So... Ε, εντάξει, ε, εγώ δεν εν το βλέπω σαν να πήρε το ξέρω, ε, αφού το ξέρω, ε, επειδή τα είχα αμαντώσεις μέσα σου, δείχνει ότι Ρε φίλε, μπορεί να περάσουν και, 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 και οι αγάπητες που μπορεί να ξέρουν να κάνουν event τώρα, ας πούμε, ή να ξέρω, αν μπορεί άλλο μια εμπειρία, ένα του μείνει και μετά από τρία-τέσσερα ναι. χρονιά, αν το έχει μέσα του, να ναι. το ξαναγυρέψει, ας πούμε. Αλλά όντως είναι περίεργο, γινο, γινο, ο χρόνος που να να είναι τώρα και Σύντο ότι έπαιζα <laughs> <σύντο laughs> και γι' αυτό ήταν το, διάστημα του να έρθω. Αλλά ναι. πάντα είχαμε στο νου μου ότι κάτι ποιοτικό παίζει το στροπέρι. Ας πούμε. Είχα το, είτε έρχομουν είτε όχι. Ναι, ναι, ναι. So, ήδη είχες χτίσει την συνδέση ναι. ας πούμε, που, την πρώτη, σου εμπειρία. Ε, ναι, so, ας πούμε, ήταν, ήταν ένα αμείσμι σε γίνοντο παρτί. Όπως είπα, ήταν να παίξω μαζί τελικά επειδή εγώ λύσα COVID ήταν το μόνο στροπέρι που έχασα επειδή δεν μπορούσα να πάω λόγω του ότι είχα COVID obviously και ήταν να παίξω μαζί και μόνος του ας πούμε να πούμε λίγο την πραγματικότητα δεν ξέρω ότι έχουμε budget και κάνουμε οπότε φέρνουμε και τον Rock που ας και πρέπει να παίξει και εσύ για να τις βοηθήσει ναι, Βασικά βοηθούν με εμένα να μην παίζω μαζί του. Τα είχα σου και ένα που λέω που παίζω όπω παίζω που είπε και πριν, είναι επειδή έπαιξα και μαζί του, α πούμε, ή είναι επειδή άκουσα του να παίζουν και μαζί. Και ρε φίλε, για μένα το πώ χτίζουν vibe και το πώ προσφέρουν του κόσμου προ τα έξω είναι το πράγμα με τη σωστή μουσική. Δηλαδή πρέπει να έχει ρε φίλε μια κατανόηση πολλά βαθιά. Πρώτα δαμέ, και μετά μια σύνδεση με η μουσική δαμέ, με έναν πολλά ολοκληρωμένο τρόπο ρε κουμπάρε, να το πω ας πούμε. Ναι, yeah. Έτσι, yeah. Το είπες, ναι, ας πούμε. So, ναι, ε, την προηγούμενη φορά που είχα για μένα, ακόμα θυμώ μέχρι σήμερα, ήταν πριν το COVID, ήταν, ήταν στο Σουσάμι. Ήταν μια από τι πιο ωραίε νύχτε που έπαιξα στη ζωή μου ever, που έπαιξα μόνο αμέσω. Και ήταν να έρθει και τέλος, μετά από το σχερό, να <laughs> Ξέρεις, έκανα και εγώ τον digging μου, έκανα και λίγο practice παραπάνω, so... Και πάλι, τα είχα και την πρώτη φορά που παίξαμε, ο Amazement ήταν, και ακόμα είναι, δέκα σκαλιά πιο μπροστά από εμένα. Γιατί εντάξει, έκανε μόνο αυτό το πράγμα, ενώ όχι έκανε και άλλα πράγματα στη ζωή του, αλλά είναι DJ, he's focused on that. Εγώ, ενώ ο χορός πρώτα, έρχεται λίγο δευτερεύον για μένα ας πούμε, so... ο χορός βοήθησε με, αλλά... Δεν το αφιερώνω τον ίδιο χρόνο που το αφιερώνει εσύ, α πούμε. Εντάξει, ο Αμέσμι πλέον όχι μόνο έχτισε με το που μου λέει, α πούμε, και που βλέπω εγώ, έκαμε και υλικά για να χτίσουν άλλοι. Ναι, ναι, τούτο. So, ναι, και ήταν το Herb που λέει ότι ήρθε, κάτσε έξω. Οκ, παίζει το Αμέσμι, πώ σου φάνηκε η μουσική. Η μουσική και μου πολύ ωραία, λόγω του ότι ε, σύνδεν new school με old school, με έξυπνον τρόπο, και τα new school που έβαλε ήταν καλή ποιότητα τα new school, και εβοήθησε ε, με θέμα, θέμα του τότε γιατί ήμουν κάπως, α, οκ, okay, so τα τα new school που αξίζουν πρόσβαση στην καλή μουσική, μπορούν να την έχουν και αξίζουν πρόσβαση και στο strawberry jam. So, ε, με εμένα το πράγμα να καταλάβω ότι έχει καινούργια μουσική, πούμε, που μπορεί μπορούν να παίξεις... μπορείς να την παίξεις με καλή μουσική παγκιά, ας πούμε. So, ε, και μια να είναι καλή ποιότητα τους. Ναι, Επειδή, ναι, ναι. πιο πριν, μπορεί να πιστεύω ότι παίζει παραπάνω school, πούμε, στο ή οτιδήποτε. So, ο Γινίνι μέρα ήμουν κάπως, α, φακ, παίζει YG, ας πούμε. Ήμουν κάπως, παίζει YG, ρε παιδί, φακ, ας πούμε, ναι, γουστάρω. Και έπια, έπια, ας πούμε, πράγματα. Εν τούτο που ανάφερα πριν με το ότι αρέσκει μου πολλά ο τρόπος που τα μιξάρει ο αμίσμι, ρε φίλε. Τα να σου παίξει ένα τραγούδι που μπορεί αν το άκουες και μόνο του να μέσα σου αρέσκει, αλλά ο τρόπος που να έχτισε ένα vibe πριν. Σε το τραγούδι που έρχεται πριν να σου βάλει το τραγούδι, κάνει ένα ακούει το τραγούδι για πρώτη φορά, Ναι, και να σου αρέσει. Ναι, και να σου αρέσει. Οκ. Μπορεί να το. Μπορεί να το ακούσει και να του δίνει και μετά σε κάπω. Α, ah, ποιο είναι το τραγούδι, δηλαδή. Ναι. Και, και έπαιζε... μετά μιξάρει το άλλο και... μινίσχυσου... το στο Μπορεί Μπρά... να πω ότι θα το ας πούμε. Ε, ναι, ναι, ναι. Έχει, έχει το σωστό τον τρόπο και στον καιρό μαθαίνεις το, τον τρόπο το σωστό. Ναι, χτίζεις, έρχεται. Με εμπειρία, με, με πολύ πράγμα, ας πούμε. Ε, και σίγουρα και με βοήθεια, ας πούμε, και με τον αμέστη, που, από άλλους, που, άτομα που είναι καλύτεροι που σένα, ρε ναι. το θέλεσαι, το είπε, πιο σου, ας πούμε. Ε, πολλά να μάθεις. Αλλά για να πάμε ήθελα ναι, α πούμε, το χέρι, άκουσε την μουσική, είναι πια την εμπειρία. Ε, παράκατο, τι, τι ήταν, για σένα, α πούμε. Το παράκατο, βασικά, για μένα, να αρκεφτεί και φαίνεται ότι ξέρει, ρε, έχω κλείσει προ το event. Ε, προσπαθώ και εγώ να παίζω μια καλή μουσική. So, πρέπει ο τρόπο που να να προσεγγίζω τα άτομα που έχουν το event να είναι σωστό. Και άρχευκα και νιώθα ότι να με, και να με προσεγγίσουν και από μόνοι τους, ας πούμε. Γιατί ναι, ναι, ναι. ήταν και τον Cam, το δικό μου το event, ας πούμε, Τον Brainy, που είσαι ναι. ναι, ναι, και ευκήκαν και μπήκαν και μέσα χορευτές και χορέψαν και στήσαμε και stage και ήταν... Έτσι είχε, είχε έναν ωραίο vibe που δεν ήταν, με... Εν ήταν ίδιο με κανέναν άλλο event. So... Ε, και κάπως, α, οκ, τώρα τούτοι που έχουν το δουν ας πούμε, μπορεί ας να, μου, να, να, καταλάβουν ότι κάτι προσπαθώ να κάνω, ας πούμε, να, να δούμε δουν ποιο είμαι για να, να, με προσεγγίσουν, ας πούμε. Ναι. Ε, τελικά, δεν ξέρω, δεν έμαθα το αν είδατε στο, το, το, το μπρέι, τον πρέινι γίνον τον καιρό, για τον καιρό δεν έμαθα αν σε επαφή με τον πρέινι. Ε, αν και μετά έγινε και το event στο χέρι και σύνδεσα τα γιατί κάπως Λέω και κοντάξι, μπρέινι, τώρα ήταν στο χέρι, τώρα γίνεται και η Μπορεί να έδειξα στο στρόπερ ότι το όσο το μπορεί κάπως να στηριχτεί με έναν event hip-hop, ας πούμε. Είδαν τον Τζιμπας, είναι ωραία να κάνουμε και εμείς ένα event Και μετά... περίμενα την ευκαιρία να μπορώ να μιλήσω μαζί σας, να δω πώς θα γίνει το connection, πούμε και το connection είναι και ε, ε, κάπου έπαιζα μια μέρα κάπου και γνωρίστηκα με το σόφο και ο σόφος είπε σας εσάς και μάθατε για μένα αλλά ήρθατε κάπου και ακούσατε με είναι το connection. Τούτο νομίζω ξέρει το παραπάνω η Κρίς γιατί ναι, εγώ που είπε ο σόφος για σένα αλλά εντάξει, έχω το και εγώ σαν άνθρωπος, η αλήθεια, ότι λίον... Αμά να πούμε. Ρε φίλε, έχω παραπάνω αφιβολίε παρά εμπιστοσύνη. Mm. Ε... Όχι με άσχημον τρόπο όμω. Δηλαδή, κάποιο να τα ακούσει τώρα το πράγμα να σου πει ah, I'm online secure του. Όχι με τον τρόπο. Πώ το εννοώ, Ότι mm. είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθεί το παίζω hip hop όπω εξηγήσαμε και πιο γλυόρα. Σου so, α πούμε, αν είσαι ο ένα που είσαι true σε το πράγμα, α πούμε, είναι πολύ σπάνιο με mm. στην Κύπρο το πράγμα. Έχω so, είχα, είχα παραπάνω λόγου να πω ότι είναι ακόμα ένα μυτσή που. Ναι, οκ. Που... Okay. έχει ναι. όντω connection με το πράγμα. θεωρούσα ότι τα είχα πολλά. βασικά, οκ. Okay. Δεν ότι σκέφτηκα το. Απλά δεν του έδωκα σημασία αν κάνει γιατί με στο νου μου ήταν το process ήδη. εντάξει. Όμω έτσι όμω που φαίνεται κιόλα ότι αν κάτι έχει αξία, έρχεται από μόνο του. Δηλαδή, <συστά> θεωρεί ότι τώρα είμαστε μην συζητούμε. Ε, γιατί, επειδή όντω υπήρχε engine connection από την πλευρά σου mm. και από την πλευρά μου, και γίνηκε στην πορεία επειδή συνεχίσαμε να τζιθιώ στο δρόμο μα ουσιαστικά. Ναι. Mm. Και η Κρι, και με το Στρόπερι κλπ. κλπ. Εσύ, ναι, όταν ε, πρώτο είναι η κρίση που κάπω ακούσε για σένα, ε, εγώ μπορεί να δω ποια είναι το πιέντω, μου δεν θυμίζω καν. Επειδή, anyway, okay... δεν ακριβώς πότε ήταν χρονολογία, πούμε, να πούμε, αλλά εμένα ο νους μου ήταν το strawberry jam, τι είναι το επόμενο πράγμα που να κάνουμε, να πούμε. So, η συγκέντρωση μου πήγαινε τζάμε. Ναι. Και αν πάει τζάμε η συγκέντρωση μου... Μπορεί ε... να χάσει και κάποια points, ας πούμε. Τι? Μπορεί να χάσει και κάποια ένα 10% προς το γίνγιν των γενών που τα άκουσες στον πράγμα, αλλά ναι. επειδή είχες τα άλλα τα πράγματα, αλλά είχες εσύ, οκ, ας πούμε, κινούμαστε. Ναι, ναι, εντούτον, ακριβώς. είχα αρκετή ενέργεια, επειδή, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το Strawberry Jam δεν είναι το μόνο πράγμα που έκαναμε. Τα είχα ας πούμε. Και το Strawberry ήταν, δηλαδή, Φκάρτο τροπερή με εξισωσή, εδουλευκά και έκανα προπόνηση break, α πούμε. τα ίδια πράγματα που τρώνε την ενέργεια μου και το φόκου μου, α πούμε, μέσα στην ημέρα. Συν τούτο, έκανα με και α Άλλο πράγμα που πάει η ενέργεια μου πάνω του. Φυσικά, ε, ήταν έτρωε ώρα, δηλαδή χρόνο, ώρε, α πούμε, αλλά επειδή είσαι σχέση με το χώρο και την εμπειρία που είχαμε στα χρόνια, κάποια πράγματα γυρίσκουν τα πιο γλυόρα. Οπότε με τον ΑΒ τρόπο να καταφέρναμε να βάλουμε και άλλα πράγματα όπω το στρόπερι και να χτίζουμε και πάνω του. Αλλά η ενέργεια που είχα και το φόκου για καινούργια πράγματα ήταν πολλά περιορισμένα, πολλά ναι. λίγο α πούμε. Και μένα γίνεται κάπω να ράξουμε σε μια παρέα μαζί κοινή που ήταν πολλά δύσκολο γιατί ένιχε παρέε χορευτέ εσύ. Α πούμε, ναι. και εγώ τότε κάμουν να παρέα μόνο με του παρέε μου χορευτέ, α πούμε. Μπράβο. Ε, Πώ ήταν να σε γνωρίσω και να πω, OK, τόσο μιτσί, να καταλάβω ότι, α, ναι, τόσο μιτσί, όντω ίσω να έχει potential, α πούμε. Κατάλαβε. Δηλαδή, που μια κουβέντα που έναν άτομο, α πούμε, δεν ήταν αρκετό για μένα, και νομίζω ούτε για την Κρίση, Για να. Ναι, ναι. Για να πει, OK, ε, κάτι παίζει, ε, να, το, να του δώσουμε μια ευκαιρία να παίξει. Επειδή, ρε φίλε, α το δούμε και από άλλη οπτική γωνιά. Αν σε τα events μας έχουμε το Rock Hats Amazing ας πούμε like και ξέρουμε ότι μες στην Κύπρο είναι πολύ δύσκολο να βρούμε Rock Hats Amazing εξού και ο λόγος που φέρνουμε πάντα από την Ελλάδα το Rock Hats Amazing που εν τω μεταξύ έχουμε και άλλους DJs φίλους που άλλες χώρες μες στην Ευρώπη, ένα κομμάτι όπου Νέα Νιόρκη είναι η κρίση πόσους και πόσους που θέλαμε και ευελπιστούμε σε κάποια φάση να φέρουμε Λέω ή εσύ ότι υπάρχει το πράγμα μες στην Κύπρο, όμως δεν έχασα ποτέ, ελπίδα ότι μπορεί κάποιος μέσω να μπορεί κάποιο μέσα στην καθοδήγηση να πιάει την ιδέα και να κατευθυνθεί. Δεν ήταν ποτέ ο σκοπό μα να γίνει κάποιο ροκάτ ή amazing. Το point είναι να καταλάβει, α πούμε, και να γίνει ο ίδιο, ο, ο εαυτό του. Αλλά να, να καταλάβει την ιδέα, την ιδεολογία. Και το point του να καταλάβει την ιδέα, την ιδεολογία έρχεται έτσι που το να κάνει δουλειά μόνο σου. Απλά πρέπει να κάνει να, σε, να είσαι στη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Που αν έχει ναι. κάποιον να σε βάλει στη σωστή κατεύθυνση, είναι πολύ εύκολο να χαθεί, α πούμε. Ναι, so μετά από τούτα που λαλεί, την πρώτη φορά που παίξαμε μαζί, πώ σου φάνηκε στο Νοσταλγία. Που Κι είναι την μέρα που με γνώρισε, κάτσαμε και πάμε ναι. πριν να ξεκινήσει το event. Ε, 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 περίμενε καταρχά που το χέρπο στο Νοσταλγία ξανά ήρθε σε κάποιο στρόπερι, ξέρω εγώ. Πάντω δεν γνωριστήκαμε. Που το 21 έω το Σεπτέμβριο του 2022 ναι. Πες ότι είχε ένα χρόνο περίπου, ήταν Μάρτις. Ναι, όχι, έβλεπα κάποια event που γίνονταν στο Σουσάμι. Ναι. Και το άλλο το event που έφεραν τους χορευτές που έξω στο Μόλο. Είδα το γίνον το event. Ναι. Ε, αλλά είναι ξανεχτά, είναι, είναι ξανά, να, να βρεθούμε κάπου, ας πούμε. Ήταν η πρώτη φορά που σε είδα. Ναι, και εγώ, εγώ, εγώ πριν. Είναι η πρώτη Είναι η που σου για να είπαν οι Κρίσου πράγμα και έπαιξα μαζί, αλλά εντάξει, κάπως εγώ ήμουν ο resident. Αλλά στο θέμα του skill, ε, <LED. laughs> το σκίλ, ε δεν έχω το σκυλ σου σε πολλά πράγματα στο θέμα. Δηλαδή, εγώ έπαιζω μου. Είμαι συνειδητοποιημένος για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ε, και ούτε, έχω κάποιον insecurity να πω, ας πούμε, ότι μου σε κάποια πράγματα. πούμε, <laughs> πούμε. <laughs> 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 Και έχει εύκολη πεζό. Θυμάσαι λίγο τα feelings σου, πούμε. Ναι, θυμούμαι ότι ήσουν αγχωμένος. Ναι. <laughs> και εντάξει, είχαμε μιλήσει που πριν και ένιωσα, ας πούμε, μια καλή ενέργεια. Κάτσαμε, φάμε και μαζί. Ε... Θυμούμαι είσαι και μια αναπορία ή κάτι είπαμε για... Α, όχι, ήταν η κουέντα που με ρώτησε αν έχω και σχέση, κάτι. Ναι. Και είπα, έχω 7 χρόνια σχέση. του ναι. Και είπες εγώ, ξέρω εγώ αλλά δεν ξέρεις ότι είσαι με κρίση. Ότι είσαι με την κρίση. είχα ιδέα. Και τα είχα νύχτη που ποτέ. Το μάθες την ίδια νύχτα. Ναι, την ίδια νύχτα, ναι. Ναι, και είναι έτσι, ξέρω. Μα κάτι μου κρίτσα. Λέει, ναι, είμαι μαζί αφού. Και λέω, τι εννοείσαι σε μαζί του. Αλλά λέει, ναι, 7 χρόνια μαζί. Και μετά ε, νομίζω είναι εγώ που ξεκίνησα, δεν κάνω ναι. λάθο. Ε, so, που ξεκίνησα εγώ, εντάξει, και εγώ σχεδόν κάθε φορά που παίζω είμαι γιατί θέλω να δω κάτι καλό του κόσμου. Και... Καταλάβει ότι είναι σοβαρό, είναι yeah, που πρέπει να κάνει. και επίση τα είχα δω το πράγμα του κόσμου, προσπαθώ να διαβάζω τον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρόκειται να αλλάξω το στυλ που παίζω για τον κόσμο, αλλά μέσα στο στυλ που έχω θέλω να βρω, OK. Εν παραπάνω ναι. R&B που ουσταρούν Εν παραπάνω hip hop ναι. Ας πούμε rap Θυμούμε... Και μες στο hip hop Έχεις Wu-Tang Έχεις Tribe Cold Quest Έχει ναι. διαφορετικά στυλ ας πούμε Που και μετά δυο συνδέουμε Τι εγγύνον που να του βάλω του άλλου Στην την ώρα που γίνουν ούλον το πράγμα Που είναι μέρος του στυλ μου Που να τον κάνει Και προσπάθησα να χτίσω ένα vibe ας πούμε Και μετά να σου το δώκω εσένα που κάνουμε και έτσι Και να έχει ήδη ένα, στάνταρτ, standard κάπως για να το πιάσεις εσύ και flow. Ναι, και ότι έπαιξα και εγώ τρία τραγούδια και είδα σας ότι γουστάρατε, ας πούμε, και ήρθατε και έβαλες μου έτσι, «Ααα, τώρα, τώρα είσαι αγχωμένος» Ναι, ναι. Τώρα «Είσαι αγχωμένος» τώρα, επειδή είδες με ότι και εγώ έπιατω, ας πούμε, και και τώρα έφυγες στο τάχος, ας πούμε. Και όντως μετά, όχι μόνο μου Θυμούμε, εγώ ας πούμε ότι κατάφερα και χτίσα και το vibe και είχαμε και καλή χοίμια με τον MC που ήταν ο... Ο ΑΙΣΙ Ναι Ναι, που, Μαλά που ο ΑΙΣΙ... Ε, ο ΑΙΣΙ, οκ okay. Ας δώκουμε ένα <laughs> λεπτό να εξηγήσουμε για ποιον ΑΙΣΙ μιλούμε Μιλούμε για τον ΑΙΣΙ που ήταν μες στους Ford Bravo mm. που ήταν και με το 2J, έκαμε αντραούθηκια κλπ αλλά ήταν και μια περίοδο, νομίζω είναι και Θεσσαλονίκη η Αθήνα, τέλο πάντων ήταν Ελλάδα, δεν θυμάμαι ακριβώ. Σε κάποια φάση να το φέρουμε τον Αϊσή, να συζητήσουμε, να μα πει την ιστορία του. Αλλά ναι, φάση. Γενικά μα θεωρεί τώρα είσαι καθηγητή. Ναι, Αϊσή. Και κάτι άλλο, Τζίνι τη μέρα δεν ήξερα καν ότι είσαι εσύ. Δεν ήξερα ότι είναι Τζίνο είναι MC, α πούμε, α πούμε, η αλήθεια είναι το ξέρα και μετά που μου το είπατε ήμουν κάπως «Μα σοβαρό μιλάτε, τα χαϊντζίνος, ας πούμε, πέλα, αρέσκει μου πολλά». Το μετά που σου το είπαμε πότε ήταν, ήταν την ίδια νύχτα ή oh, ήταν... Όχι, δεν ήταν, ήταν την ίδια νύχτα, ήταν... Άρα δεν τον γνώρισες oh, ή... καν τα χαϊντζίνος, ας πούμε. Και μετά... ούτε αναγνώρισες τη φωνή, επειδή εντάξει 네 τραγουδάν. Είναι ε, ε, τραγουδάν και επειδή η φωνή του ε, ξέρεις κάμνη τη λίγο διαφορετικά με τραγουδά, δεν ναι, καταλάβα ναι. καθόλου ότι αν να γίνει ότι ήταν γίνος, ήταν να πάνε πιο αγκαλιά και να μην μπορεί να μιλήσει το εκρό. <laughs> ε, ναι, ναι, ναι. <laughs> Αλήθεια. Ναι, so <laughs> ο Άισι τώρα έχει το ενο, ε, Maskman Άισι που κάνει Maskman Άισι, να το πούμε καθαρά ο κόσμος να Κάμνη μουσική δική του original και actually πολλά ωραία μουσική του. Αρέσκει πάρα πολλά. Είναι, 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 είναι κάμνη ελληνικό πλέον, είναι αγγλικά. Ε, ναι, άιση μια φάση να χτιζαμε, κάτι, κάτσεις, να τα πούμε. <laughs> anyway, ε, 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 για να επιστρέψω εμπίσω για το πώς έπαιζες, εν τούτον που νιώθω ότι επειδή είχα χτίσει ένα vibe, δηλαδή τσες εμπίγε, ξεκίνησε σε πια στο που τζανέπου, το άφηκα, Έβαλες και τρία τραούθια, δηλαδή τσο εσύ ήρθα, είπα στον άλλο δράκο, ξεχωρίζει, ξεχωμένος τώρα, ξέρω Εντάξει, it sounds like something I would do, in <laughs> <C> äh> to be honest. Αλλά δεν το θύμε καν. Αλλά ναι, μετά ας πούμε, όσο να η ώρα, εντάξει, ξαναμπήκα, γιατί και εγώ, αν γουσταρώ τη μουσική που παίζει ο άλλος, θέλω να το πιάω που έπρεπε να τα φύγει και να χτίσω και εγώ παρακάτω, που εντός που μου άρεσε να σπέντει τη νύχτα, ότι χτίσαμε ο ένας άλλον και μαζί. Και nice. ήταν ένα ωραίο vibe, αλλά κιόλας που μια φάση και μετά μου κάνω ότι δεν χρειάζεται καν να παίξω άλλο. Τα είχα αφήσει μέσα σε flow, αφήσει να παίξει nice. και, Γιατί δεν κι εγώ να είμαι, να είμαι που κάτω, τα μπροστά σου ας πούμε, στον dance floor και να γκρουβάρω, να χορέψω, να απολαύσω τη μουσική, ξέρω εγώ, χωρίς να νιώθω ότι Δουλεύω. Επειδή, αν πα μουσική, νιώθω ότι δουλεύω. Ah, Απολαμβάνω okay. το. Κατάλαβε. Απολαμβάνω <σχισμός> το επειδή αρέσκει μου να το κάνω το πράγμα. Αλλά θεωρώ το ότι είναι δουλειά. Πρέπει πρέ, πρέ, να κάνω καλά, α πούμε. Σε όταν είδα ότι εμπόρε να κάνω εσύ τη δουλειά καλά, επειδή. Οκ. Okay. Έχω το βάρο να κάνω σωστά τη δουλειά, αλλά έχω και το βάρο ότι είναι δικό μα το event. <σχισμός> Άρα. <σχισμός> θέλω να είμαι σίγουρο ότι πάει καλά το event. Όταν είδα ότι μπορεί να πάει καλά το event χωρί να είμαι εγώ μέσα, εχαλάρωσα και μπορούσα να απολαύσω και εγώ το event. Mm. Που πολλά σπάνια γίνεται το πράγμα να απολαύσω το event που οργανώνω επειδή πάντα έχεις στην έννοια. Εν... Και εννοείται ότι η έννοια είναι τζέφι, δεν ήταν τζάμε, αλλά yeah. βλέπεις ότι okay, τώρα τα πράγματα, να αλλά αν έρχεται κάποιος να μου πει ρε κάτι, να κάνω switch όλο εσά, και να πάω να λύσω το πρόβλημα. Επειδή έγινε σε πάρα πολλά events και που πράγμα, εμπόρε, δηλαδή μέσα από την πρακτική είναι, κατάλαβε, μέσα από το ότι. You proved yourself, yes. α το πούμε. Μέσα από η μουσική που έπαιξε, εμπόρεσα να εμπιστευτώ. Yes. Κατάλαβε yes. τι εννοώ. Δηλαδή, ό,τι κουβέντα για να κοφκάμε πριν, ε, yes. αν και πιο γλυωρά, αμέσω ακούω να παίζει. Μπράβο. Και, και σε άκουα να παίζεις και σε λάθος τόπο πριν να γνωριστούμε Α, Μπορεί ακριβώς, να μέσα σε πιστεύουμε για ναι, ναι. ο Στρόπερη Σω so, ήρθε όπως έπρεπε να έρθει Και δημιουργήθηκε Αλλά τσινό που λαλούσαμε ναι. με το ότι Ο άλλος που μπορεί να σε ακούσει το τι παίζεις Να σε πιστευτεί χωρίς να χρειαστεί να κόψει Και πολλές κουβέντες μαζί του ναι. Εδώ πάλι και σε τούτο Α, πάλι. Ακριβώς, επειδή υπάρχει ένα connection που μέσα από μουσική Ρε φίλε, bigger than all of us, πούμε, higher than. Ναι. Κατάλαβε. Φυσικά ήταν η αρχή, γνωριστήκαμε, αλλά σκέφτομαι ότι η γνωριμία σου, η σχέση σου με τον άλλον, με μια κοινή εμπειρία του, του είδου, α πούμε. Και θεωρώ ναι> ότι για αυτό που είμαστε εδώ μέσα σήμερα, το καθόμαστε και κάνουμε τη συζήτηση, το podcast, α πούμε. με πολλά επιλεκτικό σε αυτά τα πράγματα προσωπικά, γιατί ναι, πρέπει να μπορώ να νιώσω ότι συνδέομαι με τον άλλο σε βάθο, α πούμε. Mm -hmm. το βάθο, οκ, ε, okay, μπορεί σε κάποια πράγματα να είμαι πιο βαθιά εγώ, αλλά σε κάποια πράγματα να είμαι πιο βαθιά ο άλλο. So, αν είναι βαθιά μέσα σε που κάμνει, μπορεί να μην ξέρει τα πράγματα που ξέρω μέσα σε που κάμνω, αλλά επειδή ξέρει τα πράγματα που ξέρει σε ζωή που κάμνει, Μπορώ να καταλάβω ένα στον άλλο. Ναι, αν αγαπά τον εαυτό σου, όντω πρέπει να δεχτεί το ότι ξέρει ο άλλο έχει κάτι να μου δώσει. So, ναι. Ε, ε, το τσέι για εσένα το πράγμα. Ε, ναι, μο... Ακριβώ, ναι. Και εν τούτον, ε, εγώ πάρα πολλά πράγματα από εσένα, Όπω πιστεύω ότι πιάτσε εσύ, α πούμε, και που το στροπερί, και που την κρίση, α πούμε, και ξέρω εγώ, σου. Κρίση να ξέρει τώρα, ψουρίζεται. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, αλλά ναι, ε, so, κάπω βλέπει ότι, όπω είπαμε, ε, ήταν, ένα... ήταν, το foundation, α το πούμε, που μετά έκαναμε και το event στι 17, που ήταν το με Rock Hats πρώτη φορά. <Στη> και σε εκείνο το event, α πούμε, ε, επίση ήταν. Ήταν το κάτι που μας έκαμε και εμάς μετά να πούμε θέλουμε σε να μπεις στην ομάδα. Για ποιο λόγο όμω, επειδή έκαμε over deliver. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή δεν ε, ε, ήρθε απλά έκαμε τσίνο που ήταν θεωρητικά η δουλειά σου και έφυγε. Ήρθε πρώτο. Έφερε μπάσο. Είδα στη μέρα τα μεγάφωνα του Κλάουδιο. Shout out στο Κλάουδιο. Ναι. <laughs> Εντάξει. <όντως. laughs> ε, Cloud 10 Productions, events κλπ. Nostalgia parties κλπ. Ήταν τα μεγάφωνα του Ζαμέ που μα τα δάνεισε για το event. Έφερε το σάπου. Έφερε φωτισμό. Πολύ πριζά. Όχι μόνο έφερα φωτισμό το φορισμό να έφερα τον τσάφι το μέσα στο αυτοκίνητο μου και περίμενα να το σχολιάσετε ότι ένεχε φωτά και να σας πω Έχω και φωτά, ας πούμε. Άρα ναι, έρεξες το έξυπνα, ήσουν σωστά έξυπνο, ας πούμε. Μόνο μπουτζίνο, χωρίς κανένα, οκ, είδες η μουσική στο προηγούμενο event ήταν το foundation. Μετά όμως, Ηταν ήταν η δουλειά, τα, το, 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 η καλή ενέργεια, το καλό effort που έδωσε πίσω, ενώ yeah. σου ζητήθηκε να πάρει να κάνεις αυτό το πράγμα, που ήταν ένα, κάτι έξτρα, το οποίο έχει την εμπιστοσύνη mm. με άλλον τρόπο. Δηλαδή, άλλο να σε εμπιστευτώ για τη μουσική, να σε βάλω DJ, yeah. και άλλο να σε εμπιστευτώ στην οργάνωση. Έχει yeah. και διαφορετικά πράγματα, α πούμε. Και το ότι, α πούμε, ένα ο ροκ σε κάποια φάση ήταν, και να πει ότι ό,τι event έκαμε, έκαμε τον ηχολήτη. Mm -hmm. Και έπρεπε να τα στήσει ούλα. Mm -hmm. Το ότι ήρθε ο Ρόκατς και δεν έπρεπε να τσίξει τίποτα εκτός που το λάπτοπ του και να το ο πάνω στο μύχτη σου, yeah, ακόμα και εκείνος έχασε το φως του. Yeah, like you... <laughs> πώς έγινε το yeah. πράγμα, ας πούμε. Τάχα. Και αν καταφέραμε να πιάμε το reaction που το μίτσο, θα ε, με ότι ρε φίλε, οκ, okay, yeah, κάτι, κάτι πάει καλά, ας πούμε. Και έπαιξες Μουσική, έπαιξες μαζί με που α πούμε έπαιξε στο πρώτο σου μπατόρα, αλλά επειδή ήξερε ότι ρε φίλε, δεν ήξερα να παίζω για μπατόρα. Α πούμε, ένα άλλο πράγμα. Έκαμε στο με κάποιον εμπειρό που ξέρει. Yeah. Ναι. Έπαιξε μαζί με ο Ρόκατ, α πούμε. Ναι. Που τούτο για μένα δείχνει ένα humility. Ότι, οκ, okay, αναγνωρίζω ότι είμαι DJ. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει είμαι DJ, είμαι DJ για όλα ή για τα πάντα. Άλλο yeah. πώ άλλε ανάγκε το πράγμα. Πε μου κάτι, α πούμε, βοήθαμε, α πούμε. Ναι. Όντω η βοήθεια του Ρόκατ ήταν πολλά Φαίνεται ο σκοπός, την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει, καταλάβαινα το ότι ήταν κάπως βρες μπάγκερ, για να για τα Cypher. Ναι, Και ναι, ναι. ένιωθα εμπιστοσύνη, ένιωθα ότι, ξέρεις, ε, ε, θα τα καταφέρεις, ε, οι αμφιβολίες, να αμφιβάλλει για μένα. Ένιωθα ότι... Ε, ε, βοηθάμε και με εμπιστοσύνη, γιατί κάποιες φορές βοηθάς χωρίς εμπιστοσύνη τον άλλον, Ναι, <rattling> Ενώ η χημεία που είχαμε ήταν cool για μένα. Εκτίμησα το πάρα πολλά το ότι βοηθήσε με χωρίς να έχει αφιβολία για μένα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Εντάξει, τούτο πιστεύω έγινε επειδή άκουσες σε να παίζεις πριν, τα σάιφερ, ας πούμε, πριν να... So, εδώ και του ήδη μια αλφα εμπιστοσύνη για να μπορεί να <εστά> ένα, ένα άτομο που δουλεύει πολλά σκληρά. Σω το ότι είδε σε ένα πρώτος πρώτο να δαστήσει ζούλα, και πει εντζήνω τσι βρεντά, και όταν το πράγμα μίλησε εντού που μόνο του. Πόσο mm. μάλλον να σε ακούσει μετά που είναι την παρόμοια εμπειρία που είχαμε και εμεί. Ενώ σου γι' αυτόν και με το ροκάτσι στην επίση ομάδα, και συνδεόμαστε τόσο πολλά, επειδή έχουμε μια κοινή κατανόηση σε κάποια πράγματα. Που εντούμε που λέμε και πριν για το να χτίσει μια κατανόηση. Αλλά εννοείται, ο Ροκάτ παίζει πολλά διαφορετικά από μένα. Εγώ παίζω διαφορετικά. Έχουμε κοινή και, και, κατανόηση επειδή ο καθένα έκανε τη δουλειά του. Αλλά εντούμε που πριν, α πούμε. Ε, Επίση, του Ροκάτ είχαμε του πει για ήδη που πριν να έρθει. Ότι παίξαμε μαζί στι 30. Σου βλέπει ότι το κάθε πράγμα είναι ένα συνδετικό κρίκο yeah. και έρχονται σιγά σιγά μαζί που ουσιαστικά και ένα μήνυμα να περάσουμε προ τα έξω είναι ότι αν προσέχεις τη δουλειά σου κάθε φορά και έτσι που θέλεις να περάσεις προ τα έξω σε κάτι που έχει ουσία, νόημα και κάτι ποιοτικό αργά ή γρήγορα να βρεθούν τα άτομα που μπορούν να το αναγνωρίσουν στο βάθο και στο level α πούμε που το κάνει και εσύ. Ναι. Και, και είναι το πράγμα που μπορεί να πάρει καιρό όπω είπε και εσύ πιο πριν για τον ήχο γενικών, αν ότι ναι. Ναι, να παίρνει χρόνο να χτίσει σιγά σιγά. Αλλά αξίζει πολλά παραπάνω mm. παρά κάτι γλίορο. Επειδή το γλίορο, όπω βλέπουμε και, που τα social media τώρα του στυλ, TikTok, το YouTube Shorts, τα Reels, ας πούμε και, ξέρω εγώ. Εμπολά είναι άλλο σήμα. Swipe up, swipe yeah, up. Yeah. Έφυγε. Βάλει ένα βίντεο μέσα στο Instagram, ένα Reel, 72 ώρε μετά, Max, έφυγε. Yeah. Τέλειωσε. Yeah. Τι μηνύσκη, α πούμε. Καταλάβει. Yeah. Οπότε ναι, ε, μετά τι 17, μετά που γύρω το event, α πούμε. Που ε, είμασταν και λιμένοι, θυμί μου, πολλά κουρασμένος, αλλά ήταν, ήταν το event ήταν το που πει, ήταν το τελευταίο μας, ας πούμε. Και ήταν το τελευταίο που έκαναμε κάτω από τις συνθήκες, είχαμε βάλει και μπάτολ και είχαμε και έναν επάθλο που ήταν η φράουλα, την οποία, ας πούμε, ρε φίλε, θέλαμε να βάλουμε έναν effort πίσω του, ας πούμε, και πληρώσαμε και, και πιάνουμε τα μούχτη, ας πούμε. Και, κάτι που μπορεί να μην καταλάβει ο κόσμος πολλές φορές, ότι η δουλειά που βάλουμε ναι, μένουν ναι, οι ώρε μα, αλλά είναι και λεφτά. Που πολλέ φορέ τα λεφτά εξαρτάται που την είσοδο θα έρθει ο κόσμο ή θα έρθει κάποια χορηγία. Που πολλέ φορέ η χορηγία. <coughs> <coughs> Πάει και σε τον που πριν με το ότι θεωρεί τον business perspective, όπω είδαμε που το μαχαζά τώρα, το ίδιο έχει και ένα brand πολλέ φορέ. Ότι δηλαδή, οκ, okay, εγώ να μπορώ να κερδίσω που <coughs> το event σου για να έρθω mm -hmm. να δω λεφτά, α πούμε. Σω πρέπει και εσύ να μπορεί να κάνει τον business το κομμάτι για να έρθει άλλο να σου δώσει λεφτά, για να έχει λεφτά, να μπορεί να κάνει το ποιοτικό το κομμάτι όπω το θέλει. Οπότε ναι, ε, όμω πρέπει να χτίσει και να έχει και κόσμο, και ξέρω γιατί αν έχει κόσμο, ο άλλο να σου πει: Οκ, okay, ε, γιατί να σου δώσω τόσα λεφτά που ζητά, αν μάνε και πολλά λεφτά ειδικά. Πώ είναι να σε δούσει, 50 άτομα, είχαμε σου δώσει τόσα λεφτά για 50 άτομα. Ναι. Οπότε πάμε και στο πιάρι λίκι μου, λέει πριν. Παίζει ρόλο, ρε φίλε. Παίζει ρόλο. Ειδικά, άμα, άμα θε να χτίσει κάτι ποιοτικό, αν έχει ποιοτικό κόσμο, και έρχεται κάθε φορά, και, και πολύ κόσμο, μετά μπορείς να του προσφέρει και παραπάνω πράγματα πίσω μέσα από τα λεφτά, α πούμε. Mm. So, έρχεται όλο έναν κύκλο. Και, ε, ε, και, γι' αυτό είχαμε από φίλε κάτω έξανα event, ούτε έχουμε να ξανακάμε Είχαμε κάνει και το μεγάλο μα το event πέρσι στο Strawberry Jump δύο που είπαμε ένα κομμάτι τη ιστορία στο προηγούμενο επεισόδιο για όσου δεν το είδαν και όσου ενδιαφέρονται. Ε, και είχαμε πει: OK, τάχα, είτε να γίνουν κάποιε αλλαγέ, είτε εμ, εμπρόκειται να συνεχίσουμε με το Strawberry. μπορώ και εγώ, ρε, φίλε, να πιάω το λάπτοπ μου επειδή δουλεύω online, α πούμε, και να πάω σε μια άλλη χώρα να δουλεύω από λάπτοπ, και αντί να βάλω effort για να χτίζω, να βάλω effort για να το ζω εγώ που το χτίζουν άλλοι. Ναι. Σε μια άλλη χώρα εκτό που είναι Κύπρο. Και εντούν το πράγμα που πολλέ φορέ δεν το καταλάβει ο κόσμο ότι εγώ θυσιάζω το πράγμα. Και για να το ζήσει στον τόπο σου. Για, ναι, για να το ζήσω στον τόπο αλλά για να το χτίσω και στον τόπο μου. Γιατί ρε φίλε. τόπο μου. Ακριβώ. Ναι, έχω ναι, μια ναι, σύνδεση ναι. με τον τόπο μου, α ναι. πούμε. Κατάλαβε τι εννοώ. Δεν ναι. θα μπορέσω Άκριβώς. ποτέ να κάνω podcast στα Κυπριακά στην Ευρώπη, ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβε Δεν έχει την ίδια ακριβώς. αναξία για μένα, για μα. ας πούμε. So, ne, που για α πούμε, έρχεται σε λέει, full circle η ιστορία που ε, ε join την ομάδα. So, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλα τι, τι σημαίνει για σένα το να κάνει joint την ομάδα του να σου ζητηθεί το πράγμα ή πώ ένιωσε, α πούμε. Ε, Βασικά κάμε με να νιώθω ότι μπορώ να, να ανήκω σε ένα σύνολο που στηρίζει για την προσωπικότητα μου γιατί γνωρίζα σαν και σαν So, για να γουστάρατε και τον εαυτό μου σαν προσωπικότητα έκαμε με και να νιώθω ότι ξέρεις ε, τούτα τα άτομα εκτιμήσατε και σαν so, μπορείς να δοκείς κομμάτι του εαυτού σου σε τους να προσφέρεις και ότι επειδή ήμουν σε μια φάση που ήθελα να περιορίσω κατά κάποιον τρόπο το πώ προσφέρω εγώ βοήθεια σε κάποιον που κάνει event ή σε κάποιον που ασχολείται με event κυρίω, α πούμε. <coughs> ε, και οδήγησε με στο να πω ότι ξέρει ξανά, ξανά εμπιστεύτω ανθρώπου να, να κάνετε συνεργασία. Φαίνονται μου καλά πλάσματα, φαίνεται μου ωραία έφαση. Έχτισαν πολλά ωραία το event. Ε, ναι, έκαμε να, να νιώσω ωραία η αλήθεια. έκαμε να νιώσω ότι μπορώ να στηρίξω και εκείνα που έχω εγώ μες στο μυαλό μα. Κατάλαβε κατάλαβες. Ε? Εδώ και μου <στονίτρια> ναι, ναι. χωρώ κάποιος να μου να δω και εγώ τις ιδέες μου, ας και κάποιος που για μένα αξίζει, ας πούμε. Και νιώθεις ότι νιώθεις ή ένιωσες ότι ό, όντως μπορείς να προσφέρεις τις ιδέες σου και δεν ήταν περιορισμένο, ας πούμε, μόνο στο ότι ήταν να πούμε εγώ και ας πούμε στην αρχή δεν μπορούσα να, να πω κάτι καν ας πούμε στα γιατί ήμουν κάπως, ok, strawberry jam, ε, το, τώρα είμαι μέσα, δεν ξέρω καν ε, και ναι. είπα σου το δεν ε, πώς μπορώ να βοηθήσω, δηλαδή δεν μπορώ πώς να πω μέσα, μέσα στη συζήτηση. Ναι, και τι σου είπα για να με θυμάσαι. Ε, λαλί... ναι, θυμούμε πολλά καλά και με, μου να πιάσει οι ευθύνε ή οτιδήποτε. So περιμένουμε να πιάνει τη γραμμή του στα πράγματα και ο καθένα να πιάσει τι δικέ του ευθύνε. Ναι. Και όντω ε, 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 καθάρισε και μέσα στο εγκέφαλο μα με την κουβέντα. Και σιγά σιγά στι επόμενε φορέ ναι, ε, μπορούσα, μπορώ, μπορούσα, να προσφέρω τι ιδέε μου και ακούν τα ιδέε μου. Και ναι, κατάλαβα ότι μόνο και μόνο με τον τρόπο σκέψη μα και η ιδέα, ιδέα να μένει για κάτι που μπορούμε να προσθέσουμε στο event, αλλά να, να, να είναι κάτι που πρέπει να το πω για να ακουστεί ας πούμε. Ναι, ακούετε ας πούμε και αρέσει μου το πράγμα και χτυμείτε από πλευράς δικής μας, ας πούμε. Οκ, okay, ναι. Η αλήθεια ήταν και ότι πάντα, κάθε αρχή, ας πούμε, είναι ότι το Strawberry Jam 7 χρόνια πίσω του και κάνεις joint ή μπαίνοντας στον 8, ας πούμε. Ναι. So, είναι λογικό να είσαι Ειδικά και τώρα που συζήτησαμε παραπάνω, είπε ότι α, ήρθα σε έναν το 18, έπια μια εμπειρία, αλλά περάσαν και τρία χρόνια να έρθω στο επόμενο, και μετά για ένα μισή χρόνο πάλι so, έχτισε ένα connection, αλλά δεν έχτισε τριβή, επειδή δεν ήσουν τζάμε συχνά. Ναι. So, Όμω πάλι αποδείξαμε μέσα από την συζήτηση, πιστεύω ότι άμα το μέσα σου, ακόμα και οι δυο φορέ είναι αρκετέ γιατί το που είμαστε δάμε σήμερα. Yeah. Και όμω πέραν του, του, είσαι έναν α το πούμε learning curve στην αρχή. Που έπρεπε να απλά να έρκεσαι, να ακούει, yeah, να ναι, ναι. ναι να, να καταλάβεις, καταλάβει, έτσι ώστε σε κάποια φάση να μπορεί να σύρεις την ιδέα και να είναι ιδέα που τερκάζει και στη σωστή στιγμή και στο σωστό yeah. σημείο για να μην γίνει rejected η ιδέα σου γιατί είναι κάτι που μάθα και η δουλειά που δουλεύω, που ας πούμε okay, η εταιρεία που δουλεύω έχει πέντε χρόνια που... Αλλά πέντε χρόνια non-stop χτίζουν ας πούμε και έρχονται κόσμος που προσλαμβάνουν τώρα και έχουν ιδέες για πράγματα που σκεφτήκαν πριν τρία χρόνια ας πούμε. Κατάλαβες, okay, thank you που φέρνεις ιδέα, και όχι So, <Stu>... Εγκαλών το ότι φέρνει ιδέε, αλλά ναι. ε, 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 να ε, φαϊσχύει. Ε, ναι. Και μείνα μια περίοδο να μάθει να δουλεύουν τα πράγματα ναι. μέσα στην εταιρεία. Ε, ναι, εξαπίνεται... Και φαίνεται την ενέργεια που ναι. προσφέρει πράγματα. Ε, Εξαρτάται και πώ να φάει το χι. Ναι. Ε, γιατί, σαν εσεί πρέπει να βοηθήσετε για μένα, ε, και αν είναι αν, αν να φάω χι για μια ιδέα, ο τρόπο πρέπει και ήταν σωστός, ας πούμε, στο να μου το εξηγήσετε για να με, να με κόψω και εγώ τα φτερά μου, ας πούμε, να ξέρεις να πω α, μίλα πιο λιονί, με, ναι, με ναι, ναι. ιδέες, ας πούμε. Ναι, οπότε είναι σημαντικό και τούτο, να έχεις δύο. Ναι. So, ναι, τώρα έχουμε, ας πούμε, πες ότι έκαμε join, πότε ήταν Γενάρης, ας το πούμε. Και το πρώτο event που έπαιξαμε μετά ήταν το καρναβάλι που ήταν, όπως είχαμε πει, ότι να συνεχίσουμε φέτος με ό,τι event κάνουμε με collaboration που τον τσεκάμε γιατί μετά collaborations ρε φίλε, δεν δουλειά σε μένα και την Chris το σε σένα. Δηλαδή με άλλο αλλά με άτομο, άτομο, αλλά άτομο, so, ουλή, το με full -time, το strawberry. Αλλά ναι, αν έρθει ακόμα μια ομάδα ατόμων και κάνουμε collaborate και αναλάβουν έναν κομμάτι της οργάνωσης κίνη και φέρουμε και εμείς ένα άλλο κομμάτι, μοιράζεται η δουλειά κατά πάρα πολλά. Οπότε γίνεις και πολλά πιο εύκολο να, να και κάτι και απλά άμα ανεχτήσαμε μια ποιότητα μέσα στα χρόνια, εμείς προσφέρουμε και διατηρούμε και την ποιότητα. So, κάναμε το collaboration με το Claudio που είχαμε ήδη κάνει το collaboration το Σεπτέμβριο πριν να, πούμε, να φτάσουμε στο Αμήν το Δεγεύρι και να και πάρα κάτω και κάναμε και άλλα πράγματα και έτω που σήμερα μπορεί να είναι η τρίτη φορά που το λέω που είμαστε δάμε και κάνουμε τούν τη συζήτηση να πούμε και χτίζουμε και ναι να θέλω να σε ρωτήσω να πούμε εσένα πώς είναι η εμπειρία σου ας πούμε χτίζοντας ας πούμε μαζί μας κατάλαβες την νό, δηλαδή και τώρα που είσαι πιο ενταγμένος μες την ομάδα και που δάμε, και συζητούμε Βλέπεις, Λίον, τον bigger picture του Strawberry, α πούμε. ή... Ναι, ε, πιστεύω ότι σαν έχω το να βλέπω τον bigger picture σε ό,τι κάνω. Ναι. Ε, και ναι, στο Strawberry Jam βλέπω το, το bigger picture. Ε, το bigger picture βάλει μέσα στο ότι α, <coughs> εσείς είσαστε και μπορεί δέκα χρόνια πιο μεγάλη μου σε ηλικία και χτίζετε τον το πράγμα. Ναι. <coughs> so, μου και μια αλπίδα να νιώθω ότι ξέρεις Μπορείς να, να πατάσεις σε τον τα πράγματα και να ζεις, ας πούμε. Μπορείς να κρατηθείς. Ναι, ναι, ε, ναι. Πολλά σημαντικό για μένα το Πάρα πολλά σημαντικό. Επειδή τώρας εσένα το επάγγελμα σου είναι το DJing. Ναι. So, αν μπορείς σε μια δεκαετία, μια πενταετία, δεκαετία να το κάνεις μόνο με μουσική που σου αρέσει με τη φάση που όντως γουστάρεις, ας πούμε, και να φύγεις δουλειέ που αναγκάζεσαι να πιάσει επειδή έχει ανάγκη το εισόδημα. Mm αλλά πρέπει πέν, να παίξει διαφορετικά από ό,τι σου αρέσκει, αλλά επειδή τούτο θέλεις να κάνεις, κάνεις το ας πούμε. Ε, πιστεύω κάτι μεγάλο που πιστεύω, δεν είναι εύκολο να χτιστεί, αλλά γίνεται πιστεύω. Και, και, εγώ πιστεύω ότι τώρα που είσαι μέρος της ομάδας, έχουμε και καινούργια φρέσκα ενέργεια, φέρνει κάτι καινούργιο μες στη φάση και χτίζουμε, ας πούμε, και μου για μένα και, και η κρίση, δηλαδή, η, 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 εντάξει, δεν δαμε να το πει, αλλά ξέρεις το. Θα ναι, να ναι. Το, ας πούμε, ναι. So, ναι, νομίζω ένα καλό ναι. σημείο ναι. να το κλείσουμε σιγά σιγά. Έχεις κάτι που θέλεις να πεις σαν closing statement, κάτι που θέλεις να φυγείς του κόσμου, ένα μήνυμα, κάποιου που θέλεις να... Ένα, ένα, κάποιον άτομο, πούμε, που σε έμπνευσε Mm, ένα πράγμα. Στο πρόγραμμα σου, α πούμε. <συνθεί> να, το αποκα... να... να πω κάτι για το στροβέρι μόνο. Ναι. Ε, βασικά ο κόσμο που στιγμάτισε το hip hop για, τα... για την καινούργια μουσική που φτιανεί και νιώθει ότι η hip hop είναι μουσική που πρέπει να ακολουθήσει ή είναι, είναι σωστή μουσική ή οτιδήποτε ας πούμε ας δούμε μια ευκαιρία σε ένα party του Strawberry Jam και να, να τα ξαναπούμε μόνο τούτο Νομίζω ένα αρκετά <laughs> καλό closing statement οπότε ναι, thank you ο χρόνος σου yeah. και e, stay tuned για τα επόμενα επεισόδια thank you επίσης για όλους για ο χρόνο σας αν ακούτε το podcast που το Spotify ή που το YouTube ή οπουδήποτε μπορείτε να ακούτε, κάνετε ένα subscribe αφήστε comments, μοιραστείτε εδώ με κόσμο που μπορεί να τα αρέσει e, και ακόμα και στο instagram μπορείτε να μας έβρετε strawberryjumpcyy Deep Rank 2NS, να τα βάλουμε όλα στο description και είμαστε ανοιχτοί αν θέλετε να μας στείλετε και κάποιο μήνυμα να σας έκανε κάποια εντύπωση, κάτι που ακούετε ή γενικά από στρόπερι είμαστε open to build together So thank you για όσους ακούσαν ως το τέλος και όσοι γενικά ακολουθάτε ως στρόπερι και να, να είμαστε σε επικοινωνία Peace. I pranked them before! Some of them right there.